καλημέρα σας. Καλό Παρασκευό, Σάββατο, Κύριακο. Αχ, παιδιά μου, προσέξτε καλά. Πανδημία, πανδημία λένε. Είμαι και 13. Να σας πω κάτι. Η Χρύσα μας σήμερα είναι άρρωστη. Περαστικά, έτσι, περαστικούλια. Μας βλέπει από το σπίτι της. Είναι μέσα στις κουβερτούλες. Και θέλω να πω στη Χρύσα μας να χαρεί ότι σήμερα θα δει που θα κόψουμε τη Μαρία στα δύο. Παιδιά, με συγχωρείτε. Εγώ θα το συζητήσω με τον μάγο, θα μου πει πώς γίνεται. Το έχουμε κανονίσει, Μαρία. Παιδί μου, είναι Παρασκευή και 13, να μην σε κόψουμε στη μέση. Εγώ δεν κόβω Μαρία μου. Αν δεν συμφωνήσω. Από εδώ και κάτω θα χωριστεί. Ναι, τι. Μην το χαλάσω, Μαρία. Κοιτάξτε, να πούμε στον κόσμο. Σήμερα θα έρθει ένας μάγος, ο οποίος θα κόψει τη Μαρία στα δύο. Και λέμε στη Μαρία ότι πρέπει να το δοκιμάσει. Οπωσδήποτε. Πραγματικά θα την κάνει έτσι δύο κομμάτια. Μα μετά θα ξαναέρχεται. Αυτό δεν ξέρω, βρε Κριστίνα μου, γι' αυτό θέλω να το θυμάμαι. Φοβάμαι, ναι, φοβάμαι. Γιατί έτσι γίνονται τα λάθη. Τσακ. Τι μου λέει ο Νικόλας σε ένα talent show με τέτοιους μάγους στη Ρωσία. Έκανα ένα τέτοιο, πάει η κοπέλα, χαιρέτησε. Δεν μπορώ, έχω δύο παιδιά. Παιδί μου, είναι επαγγελματίες. Ωραία, δύο παιδιά. Ένα μισό κομμάτι. Θα δω, ρε παιδιά, μπορεί να το κάνω. Δεν το σταματήστε. Εντάξει. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά θέματα για σήμερα. Τα αγόρια μας εδώ, και ο Χάρης, και ο Γιάννης, και ο Πάνος, και ο Γιώργος. Και ο Φώτης. Και ο Φώτης. Λοιπόν, έχω να σας δείξω, παιδιά. Λοιπόν, θα σας πω πρώτα το θέμα με το οποίο θα σας πω σε λίγη ώρα. Σίντι Κρόφορντ είναι σε απίστευτους μπελάδες. Το παιδί της κινδυνεύει με διαπόμπευση κανονικότατα όμως. Το μικρό της το κοριτσάκι. Λοιπόν, άλλο. Επίσης έχουμε τον Έλληνα. Πάρα πολύ γνωστό παρουσιαστή που παραδέχτηκε δημόσια ότι έχει καπνίσει μαριχουάνα. Πολύ σωστά. Ωραία. Καλά. Λοιπόν. Και ποια αποκοινωσία παρουσιάστρια παντρεύεται. Θα το πούμε αμέσως μετά. Παντρεύεται και παρουσιάστρια καινούργια τώρα την Κυριακή. Και ποια ψηφίστηκε σαν το ωραιότερο στήθος στον κόσμο μετά τις διαφημίσεις, όλα αυτά εδώ. Πάμε. Και Κριστίνα Πινέλο. Αυτό το break δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε, δηλαδή, και έχουμε και τη Χριστίνα, η οποία επιμένει ότι πρέπει για το Σαββατοκύριακο να κάνουμε φυσική διατροφή και άσκηση. Και άσκηση. Ναι. Λοιπόν, περίμενε, γιατί μου είπε ότι πρέπει να την βοηθήσω. Έχει ένα που γίνεται ταυτόχρονα, γιατί είναι μπανάνα, η οποία μπανάνα είναι και διατροφή και άσκηση. Λοιπόν. Ακριβώς. Φτάνει να τη χρησιμοποιήσει με το τρόπο σωστό. Και τώρα θα δείξουμε πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια μπανάνα στο ποντιόν. Στα πόδια. Ωραία. Λοιπόν, Φωτούτσο, με βοηθάς. Όπως, βεβαίως. Λοιπόν, μου βάζεις μια μπανάνα εδώ. Πού να... Λοιπόν, βάζει μια μπανάνα. Λοιπόν, μία εδώ, ένα κομμάτι. Ναι. Ένα εδώ, κάρφωσέ το καλά. Τώρα για να φάγω μια μπανάνα το Σαββατοκύριακο που θα κάνω διατροφή, πρέπει να τη φάω έτσι. Άσκηση. Ωραία. Ναι, και προσπαθώ και. Χριστίνα, είσαι επιθυμητή. Σε τι λύγει την μπανάνα! Μπράβο! Μπράβο! Να σου πω, άλλη μια φορά μπορεί να μου το κάνει, σε παρακαλώ πολύ. Έλα, έχω κι άλλη μπανάνα. Παιδιά, ελάτε, έχω μπανάνα! Λοιπόν, μια βαθιά ανάσα, τι να κάνουμε. Κάνει καλό που αυτό στου προσαγωγού. Κάνει καλό. Προσαγωγού, κοιλιακού και πλάτη. Και κεφάλι, βέβαια. Και γλουτιέου. Ωραία. Λοιπόν, πάρε μπανάνα. Πάω να κάνω το κερί. Κάνεις λαμπάδα. Λαμπάδα, μπράβο. Λοιπόν, καρφώνω. Καρφωσέ τι, αλλά όμως, γιατί δεν γίνεται. Την κάρφωσα. Περίμενε, και εδώ καρφωσέ. Και εδώ, συγγνώμη, μια μικρή βοήθεια. Εκεί. Και... Μα κουάρτα είναι. Βόηθα λίγο. Είσατε. Μπράβο. Μπράβο. Αυτή την άσκηση με μια άλλη που ήταν τελείως άμπαλη που λένε και τα παιδιά μου. Δύο ώρες για να την ξεφλουδίσει την μπανάνα. Ενώ η Χριστίνα μας, θεότητα, τσάκα τσούκα. Είναι βέβαια, πρέπει πάντα να βρεις το σωστό τρόπο σε όλα τα πράγματα. Ξεφλουδίζεις τα πάντα. Ναι. Και αν έχεις νεύρα, ακόμα πιο εύκολα. Το άλλο το κορίτσι πώς προσπαθούσε να ξεφλουδίσει την μπανάνα. Τι κάνει? Stack banana till the morning comes. Μα κάτι απολύτως ανορθόδοξο. Καθαρίζει μια μπανάνα με τα πόδια, φορώντας μάλιστα ένα μικροσκοπικό μπικίνι. Για να δούμε. Θα πέσει η μπανάνα? Δεν θα πέσει.
Την προσπάθειά της κατέγραψε και σε βίντεο, το οποίο και κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Τώρα, ή δεν είχε κάνει πρακτική ή επίτηδες αργεί τη διαδικασία για να κρατήσει σε αγωνία όσους ζουν την προσπάθειά της. Καλά που δεν πιάστηκε ο λαιμός της. Μάλλον θα κάνει γιόγκα. Αν τελικά τα κατάφερε, εν μέρη. Εκεί που είχε αρχίσει να ξεφλουδίζει την μπανάνα, της έπεσε. Αυτή όμως δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε να την καθαρίζει με τα χέρια πια. Τι να το έκανε, παιδιά. Παιδιά, πολύ πιο καλά. Μπράβο, Κριστίνα. Μπράβο. Ιταλική μπανάνα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, fsinempapakistar.gr είναι το mail μας, όπως επίσης και fm κενό. Στέλνετε μήνυμα στο 54991. Μπράβο, άγια σου. 54991, έτσι, 99999. Πάμε σε ένα διαγωνισμό διεθνή. Εγώ νομίζω ότι μόνο το Γιούπι. Το Γιούπι έχει κάνει ένα διαγωνισμό που λέει ποιο είναι το καλύτερο ελληνικό μπούστο. Όπα. Ναι, αλλά υπάρχει τώρα, δόθηκε το διεθνές βραβείο για το καλύτερο. Όχι, για μιλάμε το για το διεθνές. Το έχεις κερδίσει ήδη. Υπάρχει αυτή είναι που κέρδισε, παιδιά, το καλύτερο. Θεωρείται το καλύτερο στήθος στον κόσμο. Κοίταξε να δεις. Μπορούμε να το πούμε το καλύτερο. Μπορείς και να κρατάς την κάμερα και να κοιτάς το monitor και να στριμώχνεις. Έχει κάθε λόγο που το κέρδισε, νομίζω. Ναι, αλλά κοιτάξτε, είναι με το στήθο δεσμό της. Δεν ξέρεις πώς είναι αυτό λιμένο. Σωστό. Άμα λυθούν τα σκυλιά και τρέχουν στην πλατεία. Έχει προοπτικές πάντως. Σύμφωνο Κομφωτούτσο. Εσύ όλο με τον Κομφωτούτσο και Κομφωτούτσο. Ο Φωτούτσο ξέρεις ότι είναι η αδυναμία μου. Τι να κάνω, να την κρύψω η αδυναμία μου. Μ' αρέσει η δικιά μας αδυναμία, μην ασχολείσαι. Θα σας αποκαλύψουμε σε λίγο ποια έχει το ωραιότερο στήθος του κόσμου. Επειδή το θέμα αυτό το έχει βρει ο Γιώργος να μας πει, είναι ηθοποιός, είναι τραγουδίστρια, είναι μοντέλο. Ξεκίνησε ως μοντέλο, θα πω μόνο, και εξελίχθηκε. Σε πιανίστα, τεράστια. Ως και, και κριτής reality. Αυτή! Ανέβηκε πολύ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ πάρα πολύ, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, χαρούλη μου. Έχει καινούριο ατύχημα. Σε ένα σεξι ατύχημα. Παιδιά, να σας πω. Εχθές, δείξαμε ένα ατύχημα μιας κοπέλας η οποία προσπαθούσε να σαγηνεύσει τον ερωτά της. Πώς τα λέω, είχε τα κιλάκια της η κοπέλα αυτή. Και έπεσε από το στήλο μέσα στο σπίτι. Τώρα τι άλλο έχει. Λοιπόν, έχουμε μία άλλη κυρία, μάλλον όχι κυρία, κοπέλα νεαρής ηλικίας, η οποία φοράει. Κάποια στιγμή να μου εξηγήσει τη διαφορά. Κυρία και κοπέλα. Στο μάτι σου τι σου χτυπάει σε κοπέλα και τι σου χτυπάει σε κυρία. Η κυρία είναι άνω των 35 για μένα. Η Μαρία τι είναι δηλαδή, κοπέλα. Όχι, δεν τη θέλουμε έτσι. Η κοπέλα είναι πόσο. Τα κιλά τον κάνουν πιο πολύ να την πει κυρία η κοπέλα. Μπορεί και τα κιλά να μην παρασύρουν λίγο. Εμείς έχουμε μία κοπέλα, ωραία κοπέλα. Που φοράει τα σεξ της εσώρουχα και κάνει μία πρόβα σε μία ωραία μπάρα. Τώρα κατάλαβα. Την πρόβα αυτή την έκανε για τον σύντροφό της ή την έκανε για μαγαζί που εργάζεται. Για να δούμε και θα σου πω μετά. Κοιτάξτε να δείτε τι έπαθε. Είναι κοίτα γέλιο! Γιατί το πήγε πολύ ωραία. Είναι επικίνδυνο αυτό το σπορ, παιδιά. Άμα δεν το στηρίξεις με ούπα. Δηλαδή, αν πάρετε στο σπίτι σας αυτό το στήλο, πάρτε το ταβανόπροκα. Και τι να φέρω το πλακεντερά και να του πω στερέωσέ το και μετά περίμενε να του πω γιογκάκι να κάνω μια βόλτα. Για να δω με κρατάει. Ανέβηκε στο ταβάνι. Άνοιξε τα πόδια της, στερεωνόταν και μόλις κατέβηκε και πήγε να πάρει φόρα και ναι, το έχει, πήγαινε πολύ η καλά. Η φόρα, δεν αντέχει τη φόρα. Πάντως, αν αυτή ήταν, μου κάνει εμένα επαγγελματία. Και εμένα δεν μου κάνει ερασιτέχνη. Ή τέλος πάντων πήγε στη σχολή, σαν αυτές τις σχολές που είχε εδώ μία σχολή. Τέτοια. Έχει σχολή που δείχνει την μπάρα, σχολή pole dance. Ναι, έχει. Το άθλημα το κατέχει πάντως. Έχει. Λοιπόν. Λοιπόν, Γιάννη. Άσε με. Δεν σε αφήνω. Άσε με, γιατί να σου πω κάτι. Γιατί τα κάνουν όλα πρώτοι οι ξένοι και εμείς δεν τα σκεφτόμαστε πιο σύντομα. Τι? Διότι, παιδιά μου, αν σας πω αυτό που έκανε κάτι η κυρία αεροσυνοδή για μια βρετανική εταιρεία αεροπορική, αν το είχαμε κάνει εμείς με την Ολυμπιακή, δεν το είχαμε λύσει το πρόβλημα. Τι μια χαρά θα.
τσούκου τσούκου αμέσως. Πήγανε λοιπόν κάτι κυρίες, οι οποίες δουλεύουν σε μια εταιρεία, στη Βρετανία είναι η εταιρεία, αλλά Ιρλανδικής προέλευσης, γιατί έχει διαφορά αυτό το πράγμα, γιατί η Ιρλανδία είναι πιο Πουριτανή. Βγήκανε λοιπόν στους δρόμους για να πουλήσουν, λέει, κάτι ημερολόγια. Και εκεί που φορούσαν κάτι καπαρντίνες, κάνουν μία τσούκ Μαρία μου και τις ανοίγουνε. Τις πετάνε και έχουν μείνει, τι να σας πω τώρα, όπως τις γίνει η μαμά τους, με κάποια ανάπτυξη. Η μάνα του. Με κάποια ανάπτυξη. Αυτές. Ποιος μπορεί να αντισταθεί στις όμορφες αυτές αεροσυνοδούς? Μάλλον κανείς. Έτσι φαίνεται να σκέφτηκαν και οι πνευστές αυτής της διαφήμισης και εμφάνισαν τα τρία όμορφα κορίτσια που βλέπετε με μπικίνι. Το βίντεο ξεκινά με τα τρία κορίτσια να ξεφυλίζουν ένα ημερολόγιο φορώντας στολές τους. Στη συνέχεια βγαίνουν στους δρόμους του Λονδίνου για να μοιράσουν το ημερολόγιο, κερδίζοντας τα βλέμματα των περαστικών. Μετά κρύβονται πίσω από ένα σεντόνι και αρχίζουν να γδύνονται. Μένουν με τα μπικίνι και ποζάρουν με νάζι στο φακό. Οι περαστικοί είτε τραβούν φωτογραφίες είτε χαζεύουν το όμορφο θέαμα. Το γύρισμα αυτό έγινε για να διαφημιστεί το ημερολόγιο Ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας για το 2010. Τα έσοδα από τις πωλήσεις πάντως θα διατεθούν για τη φιλανθρωπική οργάνωση Kids, η οποία παρέχει βοήθεια σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους. Και ως γνωστόν, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Πάντως λέγαμε με τα παιδιά εδώ ότι είναι ολοφάνερο ότι είναι Λονδίνο. Γδύνονται τα κορίτσια μόνο, ένας περνά, λίγο προσέχει. Σκέψε να το κάνω αυτό τώρα. Εδώ. Μπαρτσελώνα. Ποια Μπαρτσελώνα, Κάρλο. Πες ρε παιδί μου, στη Μιλάνο. Τσιμισκή. Τσιμισκή. Εδώ, ναι, ναι, πώς, εδώ που γράφουν και όλα. Μιλτανιώτη, Μιλτανιώτη. Να ευχαριστήσουμε και τον Κωστή το Βέιμο από τις ειδήσεις που δούλεψε για μας. Βέβαια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, fcnm.papakistar.gr είναι η επικοινωνία μας. Και θέλω να σας πω κάτι. Τις προάλλες είχαμε κάνει ένα θέμα για την Elizabeth Taylor, η οποία ζήτησε να προσευχηθούμε όταν έμπαινε στο νοσοκομείο. Και τελικά βγήκε, ήταν μια χαρά. Και εμφανίστηκε κιόλας και με τα παιδιά του Michael Jackson σε μια εκδήλωση. Ακριβώς. Νομίζω ότι τα πήγε στο Luna Park. Τα πήγε στο Luna Park. Είχε ζητήσει συγκεκριμένα από τους 157.389.000 θαυμαστές της να προσευχηθούν για εκείνη και ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Η Elizabeth Taylor πάσχει και η διάγνωση έγινε πριν από 5 χρόνια από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Να σου πω κάτι, έχει περάσει πάρα πολλές αρρώστιες. Έχει περάσει τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Νομίζω πραγματικά. Πριν πόσα χρόνια ήταν που είχε κάνει μια κρανιοκεφαλική. Ακριβώς. Είχε έναν όγκο. Στον αλλά εγκέφαλο. Και πάλι η επέμβαση πήγε μια χαρά. Έχει περάσει πάρα πολλά. Αλλά είναι εκεί. Ακόμα. Αυτό είναι ευτυχέστατο γεγονός. Και ήταν και μια γυναίκα η οποία μας είχε. Δηλαδή, πώς να σου πω, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο σικάτη και πιο ωραία. Καλά, σικάτη, δεν τρελαίνεσαι να την πεις. Όχι τώρα. Τώρα πια. Όχι, και στα νιάτα της, παιδιά, σικάτη δεν τρελαίνεσαι. Ένα λεπτάκι, συγγνώμη. Παιδιά, άλλο το ωραίο και άλλο το σικάτη, κούκλα είσαι. Συγγνώμη, όταν την έβλεπες με εκείνο το ταγέρ, παιδιά, μέσα στο... Ήταν η μόδα τέτοια τότε. Το Μεσοπόλεμο, γιατί δεν είναι και καινούρια. Εσύ αποδηγήσεις το ξέρεις και... αυτό, Μαρία μου, έτσι. Αποδηγήσεις το ξέρεις, δεν το ξέρεις αυτό. Κοίταξε, πάντως είχε μία. Μαθήτρια. Είχε πολύ κλάσ. Ό,τι και να έκανες εκείνη την περίοδο, κλασάτες ήταν, πες μου πια. Όταν όμως έφτασαν τα έτη που απελευθερώθηκε η καθεμία, τότε φάνηκε. Εντάξει. Δεν ήταν και στο γούστο τη, θα ξεχάσω τον άντρα της στον οικοδόμο, τον άντρα της στον Κυπουρό. Παιδιά, πολλού άντρε, περίεργου διάλεγε πάντα. Και το Σίπι που ήταν. Το Ρίτσαρντ Μπάτον δύο φορές. Λοιπόν, έχει φτιάξει ολόκληρο θέμα. Τα έχω όλα μέσα. Τα έχει όλα. Θα τα δείτε όλα. Χορταστικά. Τώρα. Έτσι, μπράβο, χορταστικά. Αναμφισβήτητα, έχει υπάρξει μία από τις ομορφότερες γυναίκες του κινηματογράφου. Τα βελούδινα βιολετή μάτια της έγιναν από πολύ νωρίς αντικείμενο θαυμασμού και η ίδια έζησε μια ζωή πολύ πιο συγκλονιστική, αλλά συγχρόνως και πολύ πιο δραματική από κάθε της ταινία. Η Elizabeth Rosemond Taylor γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 1932 από Αμερικανούς γονείς εμπόρους τέχνης, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στο Λονδίνο για να ανοίξουν μια γκαλερί. Εκεί έζησε τα πρώτα 7 χρόνια της ζωής της. Η οικογένειά της αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Beverly Hills αναζητώντας ασφαλέστερο τρόπο διαβίωσης λόγω της έντονης απειλής του πολέμου.
Το πανέμορφο κοριτσάκι δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να περάσει απαρατήρητο. Ύστερα από ένα δοκιμαστικό, υπέγραψε με τα στούντιο της Universal και σε ηλικία 10 ετών είχε ήδη γυρίσει την πρώτη της ταινία. Ένα χρόνο αργότερα την πήρε η MGM και η μικρή Elizabeth βρέθηκε να πρωταγωνιστεί στην ταινία Lassie Come Home. Το 1944 έπαιξε τη Velvet Brown δίπλα στο Mickey Rooney στην ταινία Εθνικό Βελούδο. Την επόμενη μέρα συνειδητοποίησε ότι η ζωή της άλλαξε για πάντα. Είχε ήδη γίνει star. Μέχρι το 1956 και την ταινία Σταθμό «Ο Γίγας», η Elizabeth κατάφερε να περάσει από την εφηβεία στην ενηλικίωση, διαγράφοντας μια αξιοθαύμαστη πορεία. Μια πορεία που περιλάμβανε πολλές ταινίες και αμέτρητους θαυμαστές. Η οθόνη τη λάτρευε και η ίδια είχε πια αποκτήσει τον αέρα και τη σιγουριά μιας αληθινής ντίβας. Έπαιζε με τις κάμερες και φλέρταρε με το φακό, μαγεύοντας και καθυλώνοντας τους πάντες. Το 1963 για τον περίφημο ρόλο της Κλεοπάτρας ζήτησε και τελικά κατάφερε να πάρει $1,000,000, ποσό που διεκδίκησε για πρώτη φορά γυναίκα ηθοποιός. Τότε και έχοντας ήδη στο ενεργητικό της 4 γάμους, 2 διαζύγια, ένα από τον πρώτο της σύζυγο Κόνατ Χίλτον και ένα από τον δεύτερο Μάικλ Βάιλντινγκ, μια χειρία αφού ο τρίτος της σύζυγος Μάικ Τότ σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα και μια εγκατάλειψη συζυγικής στέγης, πρωτοσυνάντησε τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Την περίοδο εκείνη ζούσε ακόμη με τον τέταρτο σύζυγό της, Έντι Φίσερ. Τίποτα όμως δεν ήταν αρκετό για να τη σταματήσει από το να ζήσει ένα ακόμα θυελλώδες πάθος που σίγουρα έγραψε ιστορία. Οι 8 γάμοι, τα άλλα τόσα διαζύγια και η σχέση της με τον Μπάρτον, με τον οποίο παντρεύτηκε, χώρισε και ξαναπαντρεύτηκε, απασχόλησαν τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που επεσκίασαν μια αξιόλογη καριέρα, η οποία εντούτοις βραβεύτηκε με 2 Όσκαρ, ένα για την ερμηνεία της στην ταινία Butterfield 8 το 1960 και ένα για την ερμηνεία της στην ταινία Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf το 1967. In Butterfield 8. The envelope, please. Elizabeth Taylor. Diamonds are forever. Μεγάλη της λατρεία ήταν ανέκαθεν τα διαμάντια. Το λαιμό της έχουν στολίσει τα ακριβότερα ίσως κοσμήματα του κόσμου. Το 1985, μετά το θάνατο του καλού της φίλου Rock Hudson, αρχίζει να δραστηριοποιείται έντονα στον αγώνα κατά του AIDS. Από το 1990, η Liz Taylor έχει παρουσιάσει αρκετά προβλήματα υγείας, τα οποία, όπως η ίδια δηλώνει, αποτελούν την αιτία που παρέμεινε μακριά από τον κινηματογράφο. Τον Φεβρουάριο του 1997 εισήχθη στο νοσοκομείο για αφαίρεση καλοήθους όγκου από τον εγκέφαλο. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η 77χρονη πλέον Taylor έχει σήμερα 4 παιδιά και 9 εγγόνια. Ο οργανισμός της όμως είναι φανερά εξαντλημένος αφού πάσχει από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, διάγνωση που έγινε πριν από 5 χρόνια, αλλά υποφέρει και από σοβαρά προβλήματα στη μέση. Όπως η ίδια έχει παραδεχτεί στο παρελθόν, έχει υπάρξει αλκοολική αλλά και φανατική καπνίστρια. Πρόσφατα η διάσημη ηθοποιός ανακοίνωσε ότι μπαίνει στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά και ζήτησε από όλους να προσευχηθούν για εκείνη. Πολλοί μάλιστα ήταν αυτοί που θεώρησαν αιτία τη μεγάλη στενοχώρια της για το χαμό του αγαπημένου της φίλου Michael Jackson, με τον οποίο διατηρούσε μια πολύ στενή και ιδιαίτερη σχέση. Elizabeth is one of the most loyal, loving, caring people that I know. Σε μήνυμά της, η διάσημη ηθοποιός ενημέρωσε τους θαυμαστές της πως όλα πήγαν τέλεια, ενώ πρόσθεσε ότι ευχαριστεί τους πάντες για τη στήριξη και τις ευχές. Μάλιστα, πόπο. Κάπου το κορίτσι. Να σας πω κάτι. Και όταν, θα σας πω ένα μυστικό, όχι μυστικό, ένα gossip, το οποίο είχε γίνει όταν είχε έρθει η Elizabeth Taylor εδώ πριν μερικά χρόνια,
Νομίζω για μία εκδήλωση του Ωράσιο δεν είμαι σίγουρο αν ήταν γι' αυτό. Πάντω είχε μείνει στη Μεγάλη Βρετάνια. Είχε μείνει, ναι. Και είχε πάει σε ένα γνωστό κοσμετοπόλιο λίγο στην Πανεπιστημίου που είναι πιο κάτω. Ναι. Πες το καλέ. Δεν είμαι σίγουρος ποιο από τα δύο είναι. Έτσι, σε ένα γνωστό κοσμοτοπολείο. Ήταν ή στο Ζολότα ή στο Λαλαού. Στο Ζούι στο Λου. Ή στο Ζούι στο Λου. Και ζήτησε ένα περιδέριο να φορέσει γιατί. Και δεν το γύρισε ποτέ. Ποτέ. Παιδιά στο Χόλιγουντ τα κάνουν αυτά. Γιατί νομίζουν ότι επειδή το φοράνε. Είναι έχουν δώσει τη δημοσιότητα το όνομα του. Οπότε το δικαιούται. Σχεδιάζει κιόλας για κοσμήματα. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι, δεν ήταν αυτό τίποτα. Εντάξει, μια χαρά, ναι, η γυναίκα να το χαρεί κτλ. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο σκάνδαλο το τελευταίο καιρό. Στο οποίο έχει ξεσπάσει. Όχι, παιδιά. Με τη Σίντι Κρόφορντ. Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία η οποία είναι απίστευτη. Να σου κάνεις. Η Σίντι Κρόφορντ Φώτη κατηγορείται ότι έχει κακοποιήσει τα παιδιά της, την κόρη της. Όχι, δεν κατηγορείται αυτή. Ακούστε να δείτε τι συνέβη. Η Σίντι Κρόφορντ έχει αυτά τα δύο παιδιά. Έχει, πριν από καιρό. Το μεσαίο είναι τα γόρη, για να μην μπερδευτούμε. Για να μπερδευτούμε. Λοιπόν, πριν από αρκετό καιρό, πήρε ένα γράμμα από μία φίλη της νταντάς του παιδιού. Της κόρης. Ναι, της κόρης, η οποία. Και έδειξε μια, είχε μια φωτογραφία του παιδιού το οποίο ήταν δεμένο σε μια καρέκλα και φημωμένο. Το παιδί. Το παιδί. Και την εκβίασε και της είπε ότι αν δεν μου δώσεις 1000 δολάρια, που είναι ένα ποσό, εντάξει, okay, θα βγάλω την φωτογραφία στη δημοσιότητα. Ότι κακοποιεί τα παιδιά της. Ότι κακοποιεί τα παιδιά της. Λοιπόν, συγγνώμη, τι είχε γίνει στην πραγματικότητα. Ήταν σε μια καρέκλα δεμένη και φημωμένη. Δεμένη και φημωμένη. Έτσι ήταν η φωτογραφία. Και ποια είναι η δικαιολογία για να είναι το παιδί δεμένο και φημωμένο. Η Νταντά είπε στην Σίντι Κρόφορντ ότι παίζανε κλέφτες και αστυνόμους και ότι το παιδάκι ήταν ο κλέφτης και το έδεσε. Στην ουσία, η Νταντά, επειδή δεν μπορούσε να το κουλαντρήσει, το δένε το παιδί. Η Σίντι Κρόφορντ, για να μην ξεσπάσει σκάνδαλο, της δίνει τα 1000 δολάρια. Όμως πάει και στην αστυνομία και λέει, δεν έχει άδεια παραμονής, διώχτε τη. Καλά έκανε. Και τελικά το καταφέρνει και τη διώχνουνε. Όμως και δεν τελειώνει το θέμα. Φεύγει αυτή και μετά από μερικά χρόνια ανακαλύπτουν ότι βρίσκεται στη Γερμανία γιατί παίρνει τηλέφωνο τη Σίντι και της λέει «Σίντι, την έχω ακόμα τη φωτογραφία με το παιδιού, δώσ' μου 100.000 δολάρια». Σαν θρύλερ. Ναι, και την εκβιάζει. Και τώρα υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία με μια μήνυση της ίδιας της Σίντι Κρόφορντ για τον εκβιασμό αυτών. Βέβαια το θέμα είναι ότι έχουν εμπλεχτεί τόσο πολύ τα πράγματα που η άλλη απειλεί ότι θα δείξει τη φωτογραφία του παιδιού της φημωμένο. Και θα ξεσπάσει ένα σκάνδαλο γιατί από εκεί και πέρα θα θεωρήσουν τη Σίντι Κρόφορντ υπεύθυνη ότι δεν πρόσεχε το παιδί, η Νταντά. Και άλλη τώρα το θυμήθηκε, πήγε εκεί, φαίνεται, είδε τα δύσκολα. Γιατί σου λέει, με έχει απελάσει από τη χώρα που ήμουν και τα λοιπά. Φάτινα 100.000. Αυτό είναι, παιδιά, και περιμένουμε εξελίξεις ότι από στιγμή στη στιγμή θα βγει η φωτογραφία του παιδιού της φημωμένο και δεμένο. Πάμε σε διαφημίσεις, δεν προλαβαίνουμε να δείξουμε τη φωτογραφία της κοπέλας που έχει το που βραβεύτηκε σαν το ωραιότερο στήθος του κόσμου. Μήπως και ξέρετε. Άντε, δείτε το. Να δώσω μια και στείλτε μας mail φούσουν μου star, όχι, παπάκι, star.gr. Ποια είναι αυτή η κοπελιά που βραβεύτηκε ότι έχει το ωραιότερο στήθος του κόσμου. Ωραιότατα, ωραιότατα. Και πληροφορία μία είναι ότι έφυγε από εκπομπή στην οποία παρουσίασε επειδή δεν μπορούσε να διαβάσει το auto-cue. Α, δεν ξέρει γράμματα. Όχι, δεν μπορεί να διαβάσει τρισύλλαβη λέξη. Μην μπορεί να είναι δυσλεκτική. Τέλος πάντων, μετά τις διαφημίσεις, έχουμε να σας δείξουμε ποιο είναι το ένα και μοναδικό κομμάτι που μπορείτε να αγοράσετε φέτος για την καρδαρόμπα σας. Ένα χρειάζεται να έχετε για να είστε μέσα στη μόδα. Όλα τα άλλα κρατήστε τα από πέρσι. Και φυσικά θα κόψουμε τη Μαρία στα δύο, παιδιά. Ψηφίστε! Θέλετε να τη Μαρία στα δύο! Έχω και έναν Έλληνα που γιόρτασε στη Νέα Υόρκη μαζί με τη Μαντόνα. Μια εβραϊκή γιορτή, κάτι, και έχει να μας πει γι' αυτό. Μετά τις διαφημίσεις αμέσως εδώ, θα δω 20 δευτερόλεπτα. Τόσο. Πάρα πολλά φιλιά, πάρα πολλά φιλιά σε όλους όσους στέλνετε mail, αλλά ακόμα πιο πολλά φιλιά, δηλαδή έτσι... Σβούριχτα. Σε εσάς που μας βλέπετε, από το Λονδίνο, από το Βερολίνο, από το που και... Μου έχουν κάνει τα νεύρα. Πάμε να μας βλέπουμε. Τι γίνεται. Βρέχει στο Βερολίνο. Βροχερό το Βερολίνο και το Λονδίνο. Βροχερό και το Ανατολικό και το Λονδίνο. Η ομίχλη του Λονδίνου με τρελαίνει. Τα κοκαλέσου γιατί είσαι γέρος. Όχι ρε, εσύ, αυτό είναι ατάκα από ταινία. Πού πάμε τώρα, πείτε μου, αφού δεν πάμε Λονδίνο, αφού δεν πάμε Βερολίνο, πού.
Λοιπόν, τραγουδάκι τρίτη βγαίνει. Αχ, ναι, παρακαλώ πολύ, θα ήθελα. Έλα να τώρα το αγόρι, όπως συντονίζεται. Ο Γιώργος έχει κάνει μία ολόκληρη έρευνα. Έρευνα σε βάθος. Σε βάθος. Λοιπόν, θα δούμε τα 10. Καψουροτράγουδα και όχι αυτή τη φορά. Τα 10 πιο εμπορικά ξενόγλωσσα τραγούδια από Έλληνες καλλιτέχνες. Καψουροτράγουδα θα είναι. Όχι, δεν είναι τα πιο πολλά. Στη λίστα λοιπόν με τα 10 έχουμε 8 αγγλικά και 2 ιταλικά τραγούδια. Τα 4 από αυτά έχουν σχέση με το Eurovision και κάποια αυτά έχουν κάνει πραγματικά διεθνή καριέρα. Άντε! Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές οι διασκευές. Τα περισσότερα τα αγαπώ πολύ. Δεν είναι διασκευές. Αυτό είναι το θέμα μας. Είναι τραγούδια από Έλληνες καλλιτέχνες που τα έχουν τραγουδινέσει στα αγγλικά. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ελληνικά τραγούδια στα αγγλικά. Το Never Let You Go που είχε κάνει η Μαντό, τη Πεγκιζίνα, το Love is a Wonderful. Πάλι Eurovision. Δεν είναι διασκευή. Πώς το λέτε. Διασκευή, παιδιά. Καλά είστε. Όχι, διασκευή είναι να πάρει ένα ξένο και να του βάλει ελληνικού στίχους. Ενώ άμα πάρει ένα ελληνικό και το κάνει ξένο, δεν διασκευή. Μα δεν υπήρχε ελληνικό παιδί μου τη Πεγκιζίνα. Love is a wonderful thing. Ωραία. Να τα δούμε, να μάθουμε και εμείς τι είναι. Και το αγγλόφωνο. Άντε, μπράβο. Και κάνανε και επιτυχία τρελή. Πάμε να τα δούμε όλα, ένα προς ένα. Πάμε. Ναι, ο Γιάννης Κότσιρας τραγουδάει αγγλικά και αυτό είναι το επίσημο τραγούδι των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Η μουσική ανήκει στο διάσημο Βρετανό παραγωγό Trevor Horn, ο οποίος έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως οι Pet Shop Boys, ο Robbie Williams αλλά και ο Paul McCartney. Δέκατη θέση, Pass the Flame, 10.000 πωλήσεις. Το τραγούδι αυτό συμπεριλάβεται το ως μία από τις χειρότερες εμπνεύσεις του Γιώργου Θεοφάνους. Τίγανε εκπροσώπησε την Κύπρο στην Eurovision το 2002, κατακτώντας την έκτη θέση και γνωρίζοντας πρωτόγνωρη επιτυχία στην Ισπανία. One, Gimme Gimme, ένατη θέση, 10.200 αντίτυπα. Πόσοι από εσάς θυμάστε την εμφάνιση της Peggy Zina στα αποκριματικά της Eurovision με το τραγούδι που έγραψε ο Θάνος Καλλίδης. Το Love is a Wonderful Thing κατέκτησε την 8η θέση με 10.400 πωλήσεις και εμείς σας ζητάμε συγγνώμη για το βίντεο κλιπ που προβάλλουμε και που πιθανόν να προσβάλλει την αισθητική σας. Μια εξαιρετική φωνή και ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα ταλέντο σε ένα εντελώς αδιάφορο τραγούδι. Η Μαντό θα έπρεπε να τραγουδάει αποκλειστικά στα αγγλικά και να μην κάνει καριέρα στη χώρα μας. Αλλά η ζωή είναι άδικη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. 7η θέση, Never Let You Go, 10.600 αντίτυπα. Το Mambo ήταν το δεύτερο τραγούδι μετά το My Number One που προωθήθηκε από την Έλληνα Παπαρίζου στο εξωτερικό και ταυτόχρονα το πρώτο σε πωλήσεις σίγκλ της. Mambo, 6η θέση, 21.000 πωλήσεις. Come along now. Ένα μακρόσυρτο και συνεχές βουητό από τη Δέσποινα Βανδύ είναι το θέμα του τραγουδιού Come Along Now που γράφτηκε για να δει τη διαφήμιση πασίγνωστο αναψυκτικού. Πέμπτη θέση, 23.000 αντίτυπα. Το Everything I Am, η πρώτη σοβαρή προσπάθεια της Άννας Βύση για καριέρα στο εξωτερικό το 2000 και όχι το Everything της Eurovision, είναι το πρώτο σε πωλήσεις ξενόγλωσσο τραγούδι της καριέρας της. Τέταρτη θέση, 25.000 πωλήσεις. Στην τρίτη θέση, με 27.000 αντίτυπα, βρίσκεται ένα ιταλικό τραγούδι από την ξεχωριστή φωνή του Χρήστου Δάντη. Πρόκειται για το 24 Mila Baci, κομμάτι που έντυσε τη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία του Safe Sex και που μέχρι σήμερα αποτελεί ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των μουσικών παραγωγών. Ακόμη ένα ιταλικό τραγούδι από την δεύτερη θέση. Πρόκειται για την εξαιρετική μουσική συνεργασία μεταξύ Γιώργου Νταλάρα και Μάριου Φραγκούλη στην Ιερά Οδό. Οι δυο τους ερμήνευσαν ξεχωριστά το Conte Partirò, εκτοξεύοντας το κοντέρ των πωλήσεων στα 100.000 αντίτυπα. Το ξενόγλωσσο τραγούδι από Έλληνα καλλιτέχνη με τις περισσότερες πωλήσεις την τελευταία 20 ετία είναι το Shake It. Και μπορεί το βίντεο κλιπ να αξίζει πολύ περισσότερο από αυτό που ακούτε, οι 106.000 πωλήσεις ωστόσο εκτοξεύουν στην κορυφή το τραγούδι του Σάκη Ρουβά. Αχ,
παιδιά, αυτό το τραγούδι μου ξυπνάει έναν εφιάλτη. Ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου το συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Και μαζέψτε το δεν θέλω να το ξανακούσω. Το Everything I Am είναι αυτό όμω. Δεν είναι το. Το Shake It ξυπνάει τον εφιάλτη. Μπράβο Μαρία, μπράβο Μαρία. Συμφωνείτε ότι ήταν αδιάφορα όλα τα τραγούδια τη Eurovision. Σχεδόν αδιάφορα ήταν όλα. Τη Μαντού μου άρεσε. Μην δέρνει το συνεργάτη που είναι δυνατόν. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα με τη Eurovision που τότε τη βρίζει. Εκτίθεσαι στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ήσουν ο μοναδικός όταν βλέπαμε το βίντεο εδώ όλοι που χόρευε. Και εμείς λέγαμε πότε να τελειώσει. Το γίνει έχει βγει έκτο, άμα θέλετε να ξέρετε, στην Eurovision. Θα σου έκανα να σου έλεγα τώρα. Άσε με Γιάννη μου. Άσε με Γιάννη, είναι δύσκολο. Πες τα φόρτα. Έρχεται η άχρηστη πληροφορία. Ο καθένας στο χαμά του. Βγαίνει ένας και βάζει τα πιο τι λέμε να τελειώσει αυτό. Έρχεται ο άλλος τώρα να μας πει την άχρηστη πληροφορία. Θα σας πω την άχρηστη. Του φανεί του Λογοστεφάνη, πείτε. Θα σας πω μια άχρηστη πληροφορία που έχει να κάνει με τον νηψιό του Ναπολέοντα. Ακούστε να δείτε, παιδιά. Για τον νηψιό του Ναπολέοντα τράβαγα ένα ζόρι. Λοιπόν, θα τραβήξει τρελό ζόρι, διότι ο νηψιός του Ναπολέοντα έχει μια γυναίκα που τον φρόντιζε πολύ. Θέλω να σας πω ότι ο νηψιός του Ναπολέοντα, ο οποίος λεγόταν Σάρλ. Θα σας το πω αμέσω με τι τον λέγανε, γιατί δεν θυμάμαι το Charles Louis Bonaparte Napoléon III. Αυτό εδώ ο Άντρακλα, παιδιά, αυτόν τον Άντρακλα κοιτάξτε. Με το κόκκινο το αυτό ήταν λίγο λολό. Διότι τον έβγαλαν, εξελέγει πρόεδρο τη Δημοκρατία το 1850, κάπου εκεί περίπου. Και παιδιά, ξαφνικά κάνει πραξικόπημα και αυτοκυρίζεται αυτοκράτορας. Ότι και δεν μπορώ άλλο, βαρέθηκα, πες μας κάτι. Θα σας πω αμέσως. Αυτός λοιπόν ο άντρας, επειδή ήταν λίγο παλαβός, είχε πάρα πολύ μεγάλη μανία στις πόρνες. Τώρα το πας καλύτερα. Το πάω καλά. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε αυτός ο άντρας. Του άρεσαν οι πόρνες, αλλά ήταν και παντρεμένος. Πας μπροστά στο σωτήρι. Η γυναίκα του λοιπόν που τον αγαπούσε πολύ, τι έκανε, του διάλεγε τις καλύτερες πόρνες, τις πιο καθαρές, τις έβαζε και τις κάνανε μπουγάδα και μετά. Πήγαινε και τις παρουσίαζε στον Ναπολέοντα τον Τρίτο και έλεγε στις πόρνες, κάντε του τα πάντα, μόνο μη του πιάσετε τη μούρη. Έτσι το κρατάς το Στεφάνη σου. Πρώτον δεν του κάθεσαι γιατί τον έχεις βαρεθεί μετά από τόσα χρόνια. Είχε μία γυναίκα η οποία του προσέφερε τα πάντα. Τώρα αυτό, να του κάνετε τα πάντα, αλλά μην του πιάσετε το πρόσωπο, δεν το έχω καταλάβει. Αυτό είναι πιο άχρηστη πάρα πολύ. Ναπολέον Τρουά. Vive la France! Ότι πάντα πρέπει να συστήσει στη μούρη. Η άχρηστη πληροφορία ήταν όλο αυτό με τις πόρνες, βρε. Το ξέρω, το κατάλαβα. Μάλιστα. Απλά μη ρωτάει. Κανένας άλλος έχει να πει τίποτα. Μια και βρήκαμε χρόνο ελεύθερο. Έλα, μαράκι μου. Άδοξα ο Θεός, ήρθε η ώρα να πούμε και κάτι χρήσιμο, ρε παιδιά. Για να ακούσουμε, δεν θα κάτσω. Βασικά είναι για τις γυναίκες το θέμα. Νομίζω ότι αρέσει και σε πολλούς άντρες. Οι μπότες. Οι μπότες. Οι μπότες είναι ένα φετίχ. Ναι, ναι, ναι. Φέτος λοιπόν, αν θελήσετε να είστε μέσα στη μόδα, δεν είναι ανάγκη να ξοδευτείτε. Δεν είναι ανάγκη να πάρετε τα πάντα. Φούστες, μπλούζες, παλτό, αυτό. Θα πάρετε ένα ζευγάρι ψηλές μπότες πάνω από το γόνατο, που είναι το απόλυτο φετίχ του φετινού χειμώνα. Να σου πω. Όλο το Hollywood. Είναι βολικές. Είναι πολύ βολικές, όπως οι άλλες μπότες. Αλήθεια. Ναι. Και είναι πολύ σεξι. Να σου πω, δηλαδή τις φοράει όλο το Hollywood. Και αυτή είναι τέλεια με αυτό το λεοπάρ. Αυτό. Η αυτή είναι η Μπέκα με τη μαύρη τη δερμάτινη. Η μαύρη φοριέται πιο εύκολα. Δηλαδή, λεοπάρ είναι εξαιρετική. Αλλά πάρ' την αν έχεις πάρει άλλο ένα ζευγάρι. Σε περιορίζει. Ναι. Σωστά. Δηλαδή, ας πούμε... μια φορά δεν μπορείς να τη ξαναβάλεις. Και τη φοράς με μίνι, που είναι λίγο πιο κοντό από τη φούστα να φαίνεται λίγο το πόδι. Τη φοράς με τζιν. Α, σε βάζεις, εδώ βλέπεις... Όμως. Σε όλες ταιριάζει. Γιατί ναι. Εντάξει, άμα έχεις και μια μπουτάρα που δεν χωράει, σου ταιριάζει, δεν σου ταιριάζει, δεν σου μπαίνει. Να σου πω, η κοντή γυναίκα να τη βάλει την πότα την ψηλή. Και κοντή να τη βάλει. Αρκεί να μην είναι δυσανάλογο το. Μην είναι και ένα 50. Ναι. Δεν κόβει όμως από το πόδι τόσο πολύ η μπότα ή η υψηλή. Άμα έχει καλές αναλογίες, δηλαδή το, ο κορμός της και τα πόδια της έχουν ισορροπία. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Κόβει πιο πολύ μια πολύ μικρή ή η μισή μπότα παρά η μισή στη γάμπα για πάνω στο γόνατο. Βέβαια, πάνω στο γόνατο έχει ένα οπτικό εφέ που σε ψηλώνει. Πολύ ωραίες. Και είναι πάρα πολύ, να σου πω κάτι. Ούλτρα σεξι. Κάνουν και ωραίο πόδι. Κάνουν και ωραίο πόδι. Μπράβο. Αυτό τι είναι τώρα. Υπάρχουν στην αγορά. Είναι σκαμοσάφι. Και πολύ ακριβές. Με διάσημες υπογραφές. Αλλά και άλλες που δεν είναι τόσο ακριβές. Βέβαια τα
παπούτσια, καλύτερα να τα αγοράζει ακριβά, γιατί. Ναι. Ναι, εντάξει, δεν πάει να το πάρεις. Καλύτερα να πάρεις ένα ζευγάρι, γιατί θα περπατάς πιο άνετα, δεν θα καταστραφεί το πόδι σου αν είναι ψηλό το τακούνι. Ναι, αυτό να πάρεις να τρία. Ναι. Έχει τα και κάτι φτηνά, ναι, σε ένα σεξ σοπ που έχω δει εγώ. Σε αυτό που ρίξαν τα γκαζάκια. Που ρίξαν τα γκαζάκια σε σεξ σοπ κουλό. Εσύ έχεις τέτοιες μπότες. Εγώ έχω. Α, έχω! Βάλετε και δικιά μου φωτογραφία με αυτές τις μπότες. Για να σε θαυμάσω να σε δω. Είναι του Δούκα. Δούκας Χατζηδούκας. Δεν μ' αρέσει το φουστάνι. Είναι από τη φωτογράφηση του OK. Αλλά η μπότα είναι Δούκας Χατζηδούκας και είναι η μπότα, παιδιά, αφήστε τα άλλα. Και το πόδι είναι μαζί. Και τα μαλλιά, και τα μαλλιά. Όχι, όχι, η μπότα, η μπότα. Το πόδι καλύτερα. Και την μπότα, ποιο? Το μπουσάκι δεν σας αρέσει, επειδή είναι κοντό πολύ. Όχι, δεν πειράζει το κοντό. Είναι κοντή φουφούλα, ριγέ, χοντρή ρίγα. Ναι, δεν μου κάτσε. Δεν σου κάτσε καλά, αλλά σου κάτσε καλά η μπότα. Μπράβο λοιπόν. Αν έχετε ένα ζευγάρι μπότες πάνω από το γόνατο, είναι μια χαρά. Θέλω να σας πω, κύριε Σιμπήρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα mail σας και θέλω να πω, διάβασε. Θέλουμε περισσότερες άχρηστες πληροφορίες, γιατί μερικές φορές με βοηθάνε στο σχολείο. Εσύ αντί η φούσα βούσα, όπως λένε, η φούσα βούσα. Παιδιά. Φούσα βούσα, αντί να κάτσει να διαβάζει, κάτσει και βλέπει εμά. Δηλαδή, στο σχολείο που θα σε βοηθήσει που είναι πιο στην απολέοντα γυναίκα του, φέρνει την καθαρότερη κόρη. Αν μην το λε, στι εκθέσει, βάζει τέτοια στη ζωή, ναι, έχει δίκιο. Να την παίρνει. Ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε τα πιο ωραία στήθη, το πιο ωραίο μπούστο. Η γυναίκα που βραβεύτηκε σαν το πιο ωραίο στήθη του κόσμου. Λοιπόν, πρόκειται για την. Κέλλη Μπρουκ. Μπρουκ. Μπρουκ, συγγνώμη. Κέλλη Μπρουκ. Η Κέλλη Μπρουκ, λοιπόν, είναι, ήταν καταρχήν έχει γενέθλια στις 23 του μήνα. Καλά, μην τη τα λέω από τώρα, δεν κάνει ουσουσιά. 30 χρόνια η κυρία αυτή. Μόνο. Πάει τώρα, τέλειωσε. 30. Ξεκίνησε ως μεγαλοκοπέλα. Αφήστε το να πει, παιδιά, λίγο να ακούσω τι ξεκίνησε να κάνει. Ξεκίνησε ως μοντέλο την καριέρα της στη Μεγάλη Βρετανία. Κοίτα πώς στα... είναι ξαπλωτά. Συγγνώμη, βεβαίως, με παρασύρει και φωτογραφία, γιατί τελείριο, να πνίγει. Ναι, άστονα. Να τα, και θα πούμε μετά για τα, πώς τα ξαπλωτά. Στα 16 της Φώτη και Μαρία έχει πραγματοποιήσει γυμνές φωτογραφίες σχεδόν σε όλα τα αντρικά περιοδικά της χώρας της. Στα 18 της έγινε στα 20 της έγινε πρώτη να παρουσιάσει το Big Breakfast, να συμπαρουσιάσει την εκπομπή αυτή, αλλά λίγους μήνες μετά αποχώρησε γιατί δεν μπορούσε να διαβάσει το Q. Να σε ρωτήσω κάτι. Αμόρφωτη ήτανε. Το Big Breakfast μπορεί να ήταν δυσλεκτική. Δεν μπορούσε να διαβάσει λέξεις πάνω από τρεις συλλαβές. Ναι, παιδιά, δυσλεξία είναι αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με δυσλεξία. Δεν την παρατάς μια εκπομπή, νομίζω. Τι, άμα δεν μπορείς. Αυτά έλεγε προφορικά. Μπορεί να μπορούσε να τα πει ούτε έτσι. Το Big Breakfast είναι μια εκπομπή, πώς να την πούμε, πώς είναι το 10 με 11 τύπου. 10 με 1. Infotainment. Εντάξει, για δύο ώρες. Τέλος πάντων. Κόψαμε και δύο ώρες. Ναι. Infotainment. Αλλά γιατί ήθελε το Tokyo, δεν μπορούσε να μάθει να λέει ότι έχω αυτό κάτσε, το θέμα. Κάτσε τώρα, γιατί θα μου κάψει τον εγκέφαλο. Σου φαίνεται αυτή η κυρία να μπορεί να φρώσει λέξη μόνη τη. Γιατί είσαι ρατσιστή. Άμα δει κυρία να μην έτσι με έξω καρδιά, δηλαδή την έχει να μην μπορεί να μιλήσει. Γιατί συγγνώμη, παιδιά, να σα πω κάτι. Πού τα ξέρει και τα λέει. Να ρωτήσω κάτι, παιδιά. Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, η Πετρούλα, πώ τα λέει Ροδάνη. Έχει Tokyo καλέ. Γιατί και άλλοι έχει Tokyo. Και να πούμε αυτή ότι είναι δυσλεκτικά, δεν μπορεί να το διαβάσει το Tokyo. Δεν την είδαμε την διάγνωση. Είχε σοβαρή... Να μην καν. Είχε σοβαρή σχέση και έφτασε στα πρόθυρα της εκκλησίας με γνωστό Έλληνα ηθοποιό. Ελληνικής καταγωγής. Τον Billy Zane. Άντε καλέ! Αυτή είναι του Billy του Zane που την είχε. Αυτή. Αλλά την είδε να καπνίζει και δεν την πήρε. Μπράβο τη κοπέλα, τα ωραιότερα στήθη λοιπόν επιβραβεύτηκαν. Σε καλή μεριά η διάκριση. Κάτι άλλο ναι, έχεις να μας πεις εσύ για την Κατερίνα Αυγουστάκη. Εγώ δεν έχω μικρόφωνο, ακουστικό δεν έχω, θα σας το πω μόνος μου. Λοιπόν, παιδιά μου, νομίζω ότι η Κατερίνα Αυγουστάκη είναι το πρόσωπο της ημέρας. Δηλαδή, όλοι αναρωτιούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό αν θα είναι αυτή που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στη Eurovision. Λοιπόν, εγώ σας έχω την απάντηση και επιπλέον έχω και το άλλο. Διότι πολλοί λένε, αυτή η κοπέλα δεν ξέρει να μιλάει ελληνικά. Δεν ξέρει. Η μία δεν ξέρει να μιλάει, η άλλη δεν ξέρει να διαβάζει. Όλες είναι μεγάλες. Μόνο εμείς είμαστε. Δεν τα δίνει όλα ο Θεός. Δείτε όμως, κάνει προσπάθεια να μιλήσει. Μην το λες. Θέλω να δείτε μερικές ελληνικές λέξεις που λέει. Για πάμε να δούμε. Μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί επίσημα η υποψηφιότητά της, αλλά η Κατερίνα Αυγουστάκη κάνει ό,τι μπορεί για να προμοτάρει τον εαυτό της σε όλη την Ευρώπη. Και μπορεί να μην μιλάει γρή ελληνικά, αλλά σε πρόσφατη εμφάνισή της σε κανάλι της Πολωνίας, μίλησε μια χαρά τα πολωνικά, κλέβοντας τις εντυπώσεις. Η Κατερίνα Αυγουστάκη όμως μίλησε στο Σταρ και στην Εφημεία Δήμου και άνοιξε τα χαρτιά της. To be held in Oslo.
sorry, I cannot answer any questions about the Eurovision at this moment. Everybody wants to know more about it, but I cannot. It's really hard to say something because there's only so little that I know. So it's really hard to say something about things that I'm not sure of. You know, I don't want to tell stories now that maybe are not coming true in the future. So I will only say things that I'm really sure of. And at this moment about Eurovision, I'm not sure of anything. So. Would you like to be the Greek representative in Oslo? You would like of course, of course. It would be an honor. It would be really the biggest honor ever because, like, you know, I'm half Greek and you know, Greece is, yeah, it's part of my life. Can you tell me some words that you know in Greek? Yeah, to Kalimera. If people talk really slowly, I can understand quite a lot, but you talk so fast. Are you in love? Will you want to marry? Do you want to have a family soon? I'm together with my boyfriend for 3 years now and everything is going good. If you come for Eurovision, he will come with you. He'll come with you. He has to come. Yeah. He has to come. He has to call me down then. Α, παπά, τι κάνει, καλά πάρε το αυτοκίνητο. Θα πάμε με το αυτοκίνητο. Αυτή είναι λυσασμένη να πάει στη Eurovision. Το κατάλαβε κι εσύ, ε. Of course. Θέλω να πάω στη Eurovision. Το θα πάμε με το αυτοκίνητο τώρα το άμαθε. Για να κάνει ότι ξέρει ελληνικά πρέπει να πάμε την Ελλάδα Eurovision. Εμεί τώρα θα τη μιλάμε αργά και σταθερά. Εγώ δεν μπορώ, μιλάω γρήγορα. Τι θα κάνω, πώ θα τη πάρω στην Ελλάδα. Δεν θα μπορέσει ποτέ. Δεν θα καταλάβει. Γιατί το έχουμε σίγουρο τώρα ότι θα πάει αυτή και θα κάτσουμε να μιλάμε αργά. Αφού το θέλει αυτή η μουσικοπέλα να μην το. Λοιπόν, τι σας έχω εδώ. Γεια σου, Κατερίνα. Τι είναι αυτό το αρκούδι. Λοιπόν, το πήρα για το μωρό του Θανάση Ευθυμιάδη και της Άννας Δημητρίεβιτς, γιατί γίνανε δεύτερη φορά γονείς. Γέννηση, Άννα. Ναι, παιδί μου. Να του ζήσεις. Ύστερα από 1,5 χρόνο που είχε γεννήσει το πρώτο. 1,5 χρόνο ήταν έγκυο. Όχι, παιδί μου, πριν από 1,5 χρόνο δεν γέννησε το πρώτο το παιδί. Τώρα γέννησε και το δεύτερο. Πόσο γρήγορα. Και ξέρει τι έμαθα, τι μου πει φίλο μου και του λέει Κότσαρη. Τι. Από χτες τι λες να τραγουδάει ο Θανάσης Ευθυμιάδης. Μωρό μου φάλτσο. Θα το δείξω. Τι. Το μωρό μου φάλτσο. Μαρέγε, μαρέγε, μαρέγε. Έλα, κάνε μου. Καντακάρι, παρέγε. Μάρεγε, να κάνει ποια γυναίκα, θα σε πάρει ποια γυναίκα. Θα το έλεγε, αλλά δεν είναι γιος. Αλλά ήθελα να το κάνω πάρα πολύ αυτό, οπότε δεν κρατήθηκα. Κόρη είναι, κόρη, 3% το γεννήθηκε στο ΙΑΣΟ με φυσιολογικό τακετό. Πάρα πολύ ωραίο, Μαρία μου. Να του ζήσει να είναι γερό και να είναι ευτυχισμένο, κουκλή θα είναι σίγουρα. Ναι, από πού να πάρει το παιδί. Όπου και να πάρει, όπου και να μοιάσει, έχει να μοιάσει το παιδί. Ωραίο. Τι ωραία. Λοιπόν, τι έχω ωραία. Τώρα άλλο. Να σου πω, δεν θα πει αλήθεια. Θα πω άλλο. Όχι, όχι, θέλω να δώσω διαγωνισμό, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε αυτή τη φωτογραφία και θα σας πούμε την ερώτηση. Λοιπόν, θέλω παρακαλώ πολύ, γιατί με βρίζετε όλοι, ότι δεν γνωρίζω Φαντάς, κόσμο. Έχει φτάσει και φέρνει στοιχεία μόνο ποιου συγκροτήματος ο τραγουδιστής φωτογραφίζεται με εμένα, παρακαλώ πολύ. Ένα. Pet Shop Boys, 2, Eurythmics, 3, Take That. Έτσι. Φώτη, έχει γίνει σαν το Τόλι που πάει πίσω από τους επώνυμους και βγαίνει στις κάμερες. Συγγνώμη, έχω γνωρίσει τον κύριο και θέλω να... Επειδή με κοροϊδεύουν. Λοιπόν, θα κερδίσετε ένας από εσάς ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δυνατίσματος με το σύστημα λιπογλυπτικής σώματος, κυρίες και κύριοι. Και φυσικά αυτό το συγκρότημα έρχεται στις 10 Δεκεμβρίου. Σας βοηθάω στην Αθήνα για να παίξει και την άλλη Παρασκευή. Έτσι. Πιο πριν. Και την επόμενη Θεσσαλονίκη. Ποιος είναι αυτός? Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά έχουμε. Ο Χάρης έχει ανακαλύψει τη δίαιτα που έκανε η Ελένη Μανεγάκη και με την οποία έχασε 7 κιλά από το καλοκαίρι. Θεά. Έχει γίνει θεά, ναι. Και επίσης έχουμε και τον Έλληνα που πέρασε και γιόρτασε με την Μαντόνα αυτή μαζί τη γιορτή. Με τη Μαντόνα, ο μοναδικός Έλληνας που κατάφερε να δει από κοντά τη Μαντόνα. Την είδε και ο Παύλος Χαϊκάλης που έκανε κάποιες δηλώσεις για τον Λάκη Λαζόπουλο. Μην τον ακούσετε. Περίεργο μου φάνηκε. Λοιπόν, έχουμε και μία αλμυρή τάρτα, κυρίες και κύριοι, γιατί ξαναμαγειρεύουμε σήμερα, γιατί το κοριτσάκι μου. Και μετά θα κόψω τη Μαρία. Ωραία, άμα φάω την τάρτα, θα κάψω να μετάψω την τάρτα. Ωραία, έτσι, μπράβο. Πάμε, διευθμίσεις. Το
δώσει αυτό στου εκτιμιάδηδε. Ε, τώρα, αύριο μετά την εκπομπή. Α, εγώ το κύριο κάνω. Στο Ιωσόπι και 3.200 σου λέει. Να του ζει. 3% έπαιρνε. 3% έπαιρνε. Πήρε 100 γραμμάρια. Ξέρει πώ ήταν αυτά τα μωρά, παιδί μου, γκλου γκλου που το βγάλα. Όταν γεννιέται, χάνει, Γιάννη. Α, δεν το ξέρω. Γιατί γεννιέται και στεγνώνει το μωράκι, επειδή είναι αυτά υγρά τη μανούλα στην κυλίτσα. Μόλι στεγνώσει, χάνει 100-200. Για να φύγει από το μευτήριο, έχει χάσει 100-200. Πε και ξέρει, καλή μου συμπαρουσία. Για πε, πε άλλα νέα, λοιπόν. Ακούστε τώρα, έχω να σας πω άλλο. Τι έγινε χθες το μεσημέρι. Πού? Τι έγινε χθες. Μεγάλη καταστροφή. Μεγάλη, και εγώ ήμουν εδώ και δεν πήρα χαμπάρ. Είναι η Βάνα Μπάρμπα. Πού? Στη Βέρεια. Στο σπίτι της. Τούκου, παιδιά μου, θέλει να πάει κοπέλα, έχει παράσταση. Πρεσνερού. Καλά, δεν ξέρω, θα πήγε και προς Βερούτης όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάει λοιπόν μαράκι μου και τελικά της έρχεται και λέει: όχι, δεν θα πάω στο θέατρο. Αλλάζει γνώμη. Τι, επειδή δεν πάνε οι άλλες, δεν πάει και η Βάνα. Ε, αυτό περίπου έχει. Κοίταξε, ούτως ή άλλως η Βάνα, αυτό το αλλάζω γνώμη, το έχει. Έλα, παιδιά. Γιατί είναι υπερβολές η Βάνα. Βράχος, είπε η Βάνα θα γίνει, έγινε. Είπε η Βάνα θα είμαι εκεί αυτή την ώρα, θα είναι. Είπε η Βάνα τρεις μήνες θα κάνει την παράσταση, θα την κάνει. Εκεί λοιπόν που το μεσημέρι είχε αποφασίσει να πάει στην παράσταση, το απόγευμα άλλαξε γνώμη και δεν πήγε. Ψάρι είναι, μάνα μου. Δεν ξέρω, είναι δύο. Εγώ δεν ξέρω. Και δεν μου λες. Τώρα πια το έκλεισε το μετσο. Το κλείσε το μαγαζί, παιδιά μου, διότι είχε διαφωνίες με τον επιχειρηματία. Σου λέει δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς. Τα είχε συμφωνήσει. Ρε, παιδί μου, με τον επιχειρηματία που είχε το χώρο. Και παίρνει του κουτουκού τηλέφωνο και τις άλλες, όσες είχαν απομείνει, δηλαδή τη Χριστίνα Παπά, και της λέει μην έρθεις. Οπότε... Γιατί δεν πήρε τη Βανδίνα, τη πει Δέσποινα, έχω χώρο. Βαρέθηκα, εγώ φεύγω. Αυτό τα πληρώνει τα νίκια. Έχει πληρώσει και τα κοινόχρηστα. Δεν έρχεστε εδώ. Να σου πω μια χαρά θα το έκανε. Να σου πω κάτι έτσι όμω. Κοίταξε να δει τώρα. Έφυγαν όλε. Και είχε μείνει μόνο η Χριστίνα Παπά. Ναι. Και είπανε τώρα ότι θα το πάνε σε άλλο χώρο. Και ήταν να δει. Πάντω η Χριστίνα Παπά, όπω μου έχει πει η φίλη μου και του Λαϊκό Τσέρι που τα ξέρει όλα, αυτή τη στιγμή είναι στο Βόλο. Μην με ρωτήσετε τι κάνει. Δεν μπορώ να πω. Έχω δεσμευτεί. Ποιο καλέ. Η Χριστίνα Παπά. Παπά πήγε στο Βόλο. Άρα ποιο χώρο μου λέτε. Πώ πήγε στο Βόλο, αν στο Βόλο μένει ο Λιαρέλη και η δική του τη στιγμή που ο Λιαρέλη. Χωρί του δικού του τάχει με τη Σοφία Αλμπέρτη. Λοιπόν. Τι δουλειά έχει στο Βόλο. Δεν τα ξέρα εγώ όλα αυτά. Τέλο πάντων. Δεν ξέρω. Παρουσιάστρια μου, θα με βοηθήσει λίγο τώρα. Λοιπόν. Έλα. Να σου πω, πε μου, σ' αρέσει. Βάζεις μέσα και λικεράκι, παλιό τη γιαγιά. Για μένα. Όχι. Για ποιον. Παντρεύεσαι εσύ. Για σε γάμο θα το πα. Ναι. Α, ωραίο. Το πήρα από τώρα, 26 Σεπτεμβρίου του 2010. Ετοιμάσου να ραφτούμε. Από τώρα πήρες μάνα μου δώρο για άλλη να το σπάσει. Ξέρεις πώς ακριβένουν αυτά. Μην το συζητάς. Ποιος παντρεύεται. Η καλομήρα, παιδιά. Όχι, σα το λέω το κορίτσι. Επιτέλους. Παιδιά, επιτέλους, γιατί το είχα μεγάλη γωνία. Λέω τι να φορέσω. Λινό να φορέσω, να φορέσω πιο σκούρο, να φορέσω και μάλινο, δεν ήξερα. Γιατί θα πα στη Νέα Υόρκη που. Δεν θα πάω εγώ στην καλομήρα, παιδιά, συγγνώμη. Παντρεύεται λοιπόν το κοριτσάκι, όπου και να πάει πρέπει να σας πω ότι φοράει το μονόπετρό της. Κούκλα. Και έχω κι άλλη είδηση να σας πω. Σήμερα το μεσημέρι μαθαίνω από τη φίλη μου την Κετούλα, μην σας τα ξαναλέω. Ναι, την Κετούλα, μαθαίνω μαράκι μου ότι είχε μυστική συνάντηση με το Μάκη Πουνέντη. Ξέρεις τι κάνανε. Τι κάνανε. Ένα τραγούδι της Καλομήρας θα κυκλοφορήσει μέχρι τα Χριστούγεννα με τη Heaven, έτσι έμαθα εγώ. Και έμαθα ότι μέσα στις επόμενες 10 μέρες θα δείτε την Καλομήρα σε διαφήμιση. Είσαι σίγουρος, το έμαθες από την Καλομήρα αυτό ή από τη Heaven. Από την Κετούλα την Κότσα. Ξεκινάει και εκπομπή στην τηλεόραση. Γιατί η Heaven έλεγε ότι θα πάρει και την Άννα τη Δύση. Καλά, άμα δεν δεις την Καλομήρα σε διαφήμιση φαγόσιμου τις επόμενες 10 μέρες, να μου το πεις να πάρω τη φίλη μου την Κετούλα να τη κάνω. Καλά, δεν παίρνει η εταιρεία φαγόσιμου τη Μαρία που τα τρώει όλα να. Πραγματικά. Μια μέρα στο γενικό θα δέξω. Θα τρώω και ξανά το πλάνο. Και θα τρώω. Δεν θα σας κουράσω καθόλου. Είναι ότι δεν τρώει πλέον η Ελένη Μενεγάκη. Μπορεί να τα τρώσω όλα. Αυτό που μου είπε ότι έχει τη δίαιτα τη Μενεγάκη. Η Μενεγάκη έχει χάσει 7 κιλά. Τι βλέπω με το τζιν και είναι τα ποδαράκια τη. Από πότε τα έχασε 7 κιλά. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Το πήρα από όμω. Κοίτα, είχε πάρει κάποια κιλάκια. Το είχε παραδεχτεί και η ίδια. Και να μην το είχε παραδεχτεί, φαινόταν. Έχασε 7 κιλά και ξέρεις με ποιο τρόπο τα έχασε. Πώς. Ξεκίνησε τις πρώτες μέρες, τις πρώτες 3 μέρες και δεν έβαζε στο στόμα της απολύτως τίποτα. Όχι, αυτό δεν το αντέχω. Απολύτως τίποτα. Επικίνδυνο αυτό. Έπινε άφθονο νερό. Τυχώς. Πολύ νερό. Ναι. Και τι άλλο. Και όταν της ερχόταν έτσι μια λιγούρα, ναι. Έπαιρνε έτσι μια ντοματούλα, την έκοβε σε 4 και έβαζε και λίγο λαδάκι. Μια χαρά. Και... Αλλά πώς αντέχεις. Άντεχε. Μια ντομάτα, παιδί μου, όλη μέρα. Όχι, παιδί μου, σου λέει αυτές τις μέρες που δεν έτρωγε τίποτα. Όταν δεν έτρωγε τίποτα, έτρωγε μόνο ντομάτα και λάδι. Άμα φάει, παιδιά μου, 2 κιλά ντομάτες, ποια δίαιτα μου. Τίποτα. Μια ντοματούλα την έκοβε στα 4. Όχι. Και μια ντομάτα να φας. Ξέρεις πώς θερμίδες έχει μια ντομάτα. 35. Και 10 να φας 350. Να φας 20 ντομάτες. Τις πρώτες μέρες που λέτε που δεν έτρωγε τίποτα, έχασε πρώτα τα κάποια υγρά.
1-1,5 κιλό, εύκολα που φεύγει αυτό το κιλό. Ναι. Άρχισε μετά και έπινε πάρα πολύ νερό που το νερό φουσκώνει και έτσι σε απαλλάσσει. Εμένα δεν με χορταίνει, παιδιά. Δεν σε χορταίνει το νερό, ε. Και εμένα με πεινάει, γιατί μετά κάνει το στομάχι μου μπλουμπλουμ. Όταν δεν έχει τίποτα άλλο. Και μετά είχε 2 γεύματα την ημέρα, το μεσημέρι και το βράδυ. Και έτρωγε στεγνό φαγητό. Έκοψε τα γλυκά. Έκοψε τις σοκολάτες που ξέρουμε ότι έτρωγε πάρα πολλές σοκολάτες η Ελένη. Το ψωμί. Έκοψε τις πολλές βόλτες που έκανε με τον Γιάννη το Λάτσι. Πηγαίνανε κεφαλάρι, πηγαίνανε, κάνανε τα ψώγια τους και μετά πενταγώτησαν και τρώγανε και κάνανε σοκολάκι. Μπράβο, το έχω δει εγώ αυτό που γίνεται μπροστά. Όλα αυτά και η Ελένη Μενεγάκη έχει επιστρέψει εντελώς ανανεωμένη, φανερά δυνατισμένη, 7 κιλά και όπως είπε και μέσα από την εκπομπή της, έχει σκοπό να χάσει άλλα 3 κιλά. Όχι, ρε, εσύ κι άλλα 3. Άλλα 3 θέλει να πω. Πού, πού, μια χαρά είναι. Εγώ τη βλέπω και τρώει πάντως τη μαγειρική τη. Τρώει, αλλά δεν τρώει όπως με την Αργυρό. Α, τρώει λιγότερο. Τρώει. Μετά με αυτό που έγινε μπορεί με την. Μπορεί να προσέχει, γιατί έτσι. Πέρσι είχε αφαιθεί και είχε πάρει αρκετά κιλά. Τώρα που έχει τόσο κόπο να τα χάσει. Μπράβο, Χαρή. Αυτά με την όμορφη Ελένη. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε εμείς σε λίγο να πω κάτι. Έτσι, θα φτιάξουμε μια ωραία τάρτα. Ευβιέτης. Δεν είναι ευβιέτης, είναι ωραία τάρτα αρμυρή. Θα τη φάμε, τη δοκιμάσουμε, την ευχαριστούμε και από Δευτέρα διέτα. Εντάξει, από Δευτέρα. Με σπανάκι και λιαστές ντομάτες, κυρίες και κύριοι. Όπου, παιδιά, σταματήστε. Και τυρί, τυρί, καλό πολύ και τυρί. Και τυρί, καλό πολύ, καλό τυρί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εχθές το πρωί, λίγο μετά τις 10, μας έρχεται εδώ η ωραία μας εφημερίδα το λοιπόν και διαβάζουμε μια συνέντευξη του κυρίου Στράτου Τζόρτζογλου που λέει για τη σχέση του με τη Μαντόνα. Για πες με αυτό. Ένα λεπτάκι, λοιπόν. Γιατί εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, ότι γνώρισε ο Στράτος τη Μαντόνα. Κοίτα, εγώ όταν διάβασα αυτόν τον τίτλο, εγώ η Μαντόνα και η Καμπάλα, λέω τι μας λες ρε φίλε τώρα, εδώ δεν την έχει δει η Μαντόνα, δεν ξέρω καλά καλά στο εξωτερικό. Μάλιστα. Καλά, καλά, οι γκομενίδες δεν τη βλέπουν και την είδες εσύ. Και πώς είναι αυτή η σχέση της Καμπάλα, της Μαντόνα λοιπόν, και του Στράτου. Λοιπόν, πήραμε τον Στράτο τον Τζόρτζογλου τηλέφωνο. Α, του μίλησες. Και τον ρωτήσαμε αν ασπάστηκε αυτή τη θρησκεία της Καμπάλα, που ξέρουμε ότι πιστεύει η Μαντόνα. Ναι. Αν πήγε στο εξωτερικό ο ίδιος για να γνωρίσει τη Μαντόνα από κοντά και τον δάσκαλό της. Ναι. Και μας απάντησε και μας είπε αν γνωρίζει τη Μαντόνα και αν πραγματικά πιστεύει και ο Στράτος Τζόρτζογλου που παράλληλα αν είναι καμπαλιστής. Ότι... Αν είναι καμπαλιστής, γιατί λέει ότι είναι καμπαλιστής, αλλά λέει ότι είναι και χριστιανός ορθόδοξος. Πώς γίνεται και τα δύο. Γίνεται. Μας τα λέει στο βίντεο που κάναμε. Α. Για να δω. Τι μπορεί να συνδέει τον Στράτο Τζόρτζογλου και την Μαντόνα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας λοιπόν, ο ηθοποιός ασπάστηκε την θρησκεία της Καμπάλα και μίλησε στο Σταρ και έδωσε τις δικές του εξηγήσεις. Το να σπαστώ την καμπαλά σημαίνει να αποκηρύξω τη θρησκεία μου και εγώ δεν το έχω κάνει αυτό. Ο Στράτος Τζόρτζογλου από μικρό παιδί πίστευε στο Θεό και διαψεύδει αυτά τα δημοσιεύματα που το φέρουν να έχει ασπαστεί τη συγκεκριμένη θρησκεία. Δεν ασπάστηκα καμία καμπαλά. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος και δεν ξέρω αν είναι λίγο παραποιημένο αυτό που μου λέτε. Απλά, όπως τόνισε, διάβασε κάποια βιβλία για να μάθει την ιστορία της Καμπάλα. Παραδέχτηκε επίσης ότι γνώρισε από κοντά και τον δάσκαλο της Μαντόνα. Έχω συχνές επαφές με τον Ισαάκ Σινγουάνι, ο οποίος είναι και δάσκαλος της Μαντόνα. Μας συνδέει μια φιλία. Δίνετε τη Μαντόνα, μωρά. Η Μαντόνα ήταν στη Βραζιλία, γνώριζε την πεθερά της. Που είναι 20 χρόνια πιο μικρή της. Απλά όταν πήγε και είδε το δάσκαλο, είδε και μια βίστα της Μαντόνα. Να σου πω, συγγνώμη. Έχουν το ίδιο θρανείο στη σχολή Καμπάλα. Αφού έχουν το ίδιο θρανείο και τον ίδιο δάσκαλο. Άρα δεν είναι καμπαλιστή. Όχι, μπορεί να μην έχει μοιηθεί στην Καμπάλα, μπορεί απλώ να παρακολουθεί σε κάποια σεμινάρια και να τον έχει βοηθήσει να σκεφτεί 2-3 πράγματα και παραπάνω. Σε κάποια βιβλία από περιέργεια για να δει γιατί νόμιζε. Λέει ότι. Ναι, είχε... ένα άνθρωπο τον αρχίζει να μελετήσει μια άλλη θρησκεία σημαίνει ότι την ασπάζεται, ότι βαφτίζεται. Αν δεν φοράει κόκκινο βραχιολάκι, δεν είναι. Γιατί εγώ τον έχω δει να το φοράει το βραχιολάκι. Τον έχω δει να το φοράει το βραχιολάκι. Καλά, και εγώ φοράγα πέρσι. Και το Μάρτι φοράμε που είναι κόκκινο, παιδιά, το Μάρτιο. Σα πάω σε κάτι πιο γαργαλιστικό. Έλα, ναι. Αν νομίζετε ότι η Μιμή Ντενής είναι καλή ηθοποιός, πού ξέρετε ότι ο Λάκης Λαζόπουλος είναι καλύτερος ηθοποιός από αυτή. Ποιος το είπε αυτό. Αυτή η δήλωση λοιπόν πρέπει να έχει δημιουργήσει πολύ δεν μεγάλη τρικυμία. Δεν μπορείς να φανταστείς, ο Λάκης Λαζόπουλος πληροφορήθηκα μέσω των συνεργατών του ότι τα πήρε πολύ άγρια στο κρανίο. Γιατί έχουν δουλέψει και με τον Παύλο Χαϊκάλη, έχουν συνεργαστεί και στους Μίτσους. Μιλάμε για ένα πολύ γνωστό ηθοποιό, τον Παύλο του Χαϊκάλη, ο οποίος βγήκε και έκανε αυτές τις δηλώσεις χτες στην εκπομπή της Face Κορδά. Συζητήθηκαν έντονα αυτές τις δηλώσεις και ο Λάκης ο Λαζόπουλος θα του απαντήσει την Τρίτη μέσα από την εκπομπή του, το Αλτσαντήρι, και θα του απαντήσει από ό,τι άκουσα πάρα πολύ σκληρά.
Γιατί νόμιζε ότι ήταν φίλος του. Περίμενε. Και είχαν μαλώσει όταν κάνανε τους 10 μήνες. Κάνανε τους 10 μήνες. Κάνανε τη γριά ο Παύλος Χαϊκάλης. Νομίζω στο τέλος. Είχαν μαλώσει όταν είχε κάνει μια διαφήμιση, αν θυμάμαι καλά, ο Παύλος Χαϊκάλης ως η γριά των 10 μικρών μίτσων. Και τότε είχαν δημιουργήσει κάτι. Το ρόλο του είχε. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά ότι είχε γίνει τότε μια παρεξήγηση, αλλά νομίζω μετά δόθηκε εξήγηση και τα βρήκαμε. Πάντως ήταν πολύ υποτιμητικά αυτά που είπε ο Παύλος Χαϊκάλης. Θέλεις να δούμε τι είπε και να τα σχολιάσουμε. Ναι, ναι, ναι. Τον βλέπετε, σας αρέσει? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν, είναι πολύ εύκολο το να κάνεις κριτική στους άλλους, να ζεις δηλαδή από το ανόητο των άλλων ανθρώπων. Πάντα τον βάλουνε μέσα στον φέρετο και πέθανε τη σιωνέ. Πάντα τον βάλουμε και γενικά σε μετή από το αυτό, το αυτό συστήσει. Έχει όρια η σάτυρα. Βεβαίως. Αν υποθέσουμε ότι η κυρία Ντενίση δεν είναι καλή ηθοποιός, ποιος έδωσε το δικαίωμα στο Λάκη να πιστεύει ότι είναι αυτός ο καταβλήτωρος ηθοποιός? Η κυρία Ντενίση έχει ένα θέατρο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες οικογένειες οι οποίες συντηρούνται από την παραγωγή της την οποία κάνει. Μια σχολή. Και οφείλουν, μια σχολή βγάζει παιδιά, ναι. Και οφείλουμε να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Έχει να γίνει. Ανοίγουμε θέμα παιδιά. Τώρα, παιδιά. Έχει να γίνει. Μπορεί κοινότη, διότι. Νομίζω είναι για πρώτη φορά ο ηθοποιός που βγαίνει, ναι, και ταχώνει στο Λάκη. Ναι, και μιλάει με... ο Παύλος Χαϊκάλης που γενικά δεν τον έχεις ακούσει να τοποθετείται. Ναι. Εδώ δεν δίνει καν συνεντεύξεις. Άρχισαν τα όργανα σήκω από τη θέση σου. Εγώ. Ως προς το πρώτο σκέλος της απάντησης νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό. Γιατί αυτό το δεύτερο. Ότι... Ποιο λες? Λέω ως προς το ότι, ποιος, ότι ο κύριος Λαζόπουλος αυτό που προβάλλει είναι τα χειρότερα κομμάτια της τηλεόρασης και αυτά καυτηριάζει. Mm. Δηλαδή το ευτελές κομμάτι αυτό προβάλλει το και. Ανόητο. Αφού αυτό θέλει να σατυριστεί, θα πάρει. Είναι σάτυρα. Σάτυρα σατυρίζει το ευτελές κομμάτι, το πιο γελίο, το πιο σπουδαίο. Εντάξει, έχει σατυρίσει και το Μαρονίτη που ήταν σε ένα σανσέρ κλεισμένο και έλεγε. Ναι, δηλαδή ένα άνθρωπο ο οποίο κάνει μια σατυρική εκπομπή θα πιάσει να πει χοντράδε. Δηλαδή όταν κάνει σατυρική εκπομπή λε και πολλέ φορέ χοντράδε. Έχουν υποθεί παιδιά στην επιθεώρηση. Για πολιτικούς έχουν πει, ας πούμε, και τον ένα και τον άλλο. Να έχει ένα point. Απλούστατα δεν, το... απλούστατα δεν ήταν τόσο μεγάλο αυτό. Εντάξει, το σχόλιο του Χαϊκάλη, εφόσον το ρωτήσανε, καλά έκανε και απάντησε. Έτσι. Και εφόσον είχε πρόεδρος... και το θάρρος. Α, έλα, να μιλήσει ο κύριος Πρόεδρος. Ως πρόεδρος του Fan Club της Μιμής Ντενίση, έχω να καταθέσω ότι οι πληροφορίες που θέλουν τη Μιμή Ντενίση στο άκουσμα αυτής της είδησης να άνοιξε σαμπάνιες ελέγχονται ως ανακριβείς. Άσε βρε ψεύτη, τα μάθαμε. Λοιπόν, και πάμε στην Αναβίση. Τη βράδυ είχα πάει η Αναβίση. Πήγε η Αναβίση. Λοιπόν, εγκαινίασε κάτι πολύ πρωτότυπο. Κάθε Πέμπτη η Αναβίση στο Αθηνών Αρένα θα ξεκινάει το πρόγραμμα της 10 η ώρα. Και θα τελειώνει 3 παρατέταρτο το πρωί. Τι να περιμένουμε στις 12 το φάινα. Το τι κόσμο είχε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε που κατεβαίνει από τη σκηνή και κατευθύνεται προς το κεντρικό τραπέζι που είναι ο Νίκος ο Καρβέλλας μαζί με την Ανίτα την Πάνια, οι οποίοι καθόντουσαν δίπλα-δίπλα, αγκαλιά, φιλιά, χορέψανε. Και τον Ψωμόπουλο βλέπω. Είναι και ο Ψωμόπουλος εκεί. Να σου πω, και η Τζούλια. Γιατί όχι, κάπου διάβασα ότι τα ξαναφτιάξανε. Όχι, δεν ήταν εκεί η Τζούλια, χτες το βράδυ. Εδώ βλέπουμε Ανίτα Πάνια και Νίκο Καρβέλα. Δίπλα είναι πια, πια κυρία. Καλή και Θανάσης Παλιούρα, τη Σοφία, στα γόρη. Ναι, και ο Αλκίνος Ογκουνιάς το βλέπουμε. Ογκουνιάς. Εδώ είναι η Άννα Βύση, ξυπόλυτη πάνω στη σκηνή. Δεξιά της κάθεται η κόρη της η Σοφία που θα τη δούμε τώρα που θα ανοίξει το πλάνο μαζί με τον σύντροφό της, τον κύριο Πανουριά. Παλιούρα, είπα πριν. Πανουριά. Ναι, ο Παλιούρα είναι άλλο. Λοιπόν, η Άννα Βύση, η οποία τα έδωσε όλα χτες το βράδυ. Λοιπόν, εδώ πάλι βλέπουμε πλάνα από την Ανίτα Τεμπάνια και τον Νίκο τον Καρβέλα που ήταν το επίκεντρο στην βραδιά. Ήταν πάρα πολύ καλεσμένοι εκεί. Εδώ ντουέτο, για 15 λεπτά τραγούδισε μαζί η Άννα Βύση με τον Νίκο τον Καρβέλα. Ο Καρβέλα στα ίδια σακάκια με τις νεκροκεφαλές χίλια χρόνια. Ναι. Δεν μια ζωή. Μια ζωή. Έχουμε οικονομική κρίση. Να πούμε ότι στο κέντρο χθες το βράδυ ήταν πάρα πολλά μοντέλα. Πρώτο τραπέζι καθόταν η Ζέτα, η Μακρυπούλια που δεν κάθισε δευτερόλεπτο. Το ποπό της κάτω, χόρευε συνεχώς. Ελεονόρα Μελέτη. Ελεονόρα Μελέτη μαζί με Νίκο Παπαδάκη, οι οποίοι χορέψανε, τα έδωσαν όλα. Ο Νίκος ο Παπαδάκης. Εδώ είναι η Ελεονόρα. Ελεονόρα μαζί με Νίκο Παπαδάκη. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον Χρήστο τον Έζο και δίπλα της είναι κρυμμένη η Νατάσα Θεοδωρίδου μαζί με τον σύντροφό της. Όταν λέμε κρυμμένη, γιατί κρυμμένη? Δεν ήθελε πολλά-πολλά, γιατί έβλεπε κάμερες, φωτογράφους μέσα και δεν ήθελε να δω. Παιδιά, να σας πω κάτι. Στο μαγαζί που τραγουδάει η Άννα, να είναι σίγουρος ο κόσμος που πηγαίνει ότι θα υπάρχουν πάντα κάμερες. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Και φωτογράφοι. Δεν θυμόσαστε και παλιότερα με τους Ονειράμα γινόταν αυτό που πήραν κάθε μέρα και κάμερες. Πάντως η Άννα Βύση τα έδωσε όλα, έχει διαφοροποιήσει λίγο το πρόγραμμά της. Ωραία. Και από το έχει κάνει. Και βλέπω φοράει και άλλο ρούχο. Αυτό δεν το φοράει. Έτσι, λίγο πιο σφιχτό πρόγραμμα. Φόραγε.
και κέρδισε το φόρι μου. Άκουσα ότι θα τη κάνει ένα τραγούδι ο Καρβέλας καινούριο. Θα τη κάνει ένα τραγούδι ο Καρβέλας και επίσης να πούμε ότι ήταν και εκεί πεντάδα του όμορφου κόσμου. Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έφυγε περίπου μία ώρα νωρίτερα. Υπήρχε ψύχρα μεταξύ τους. Υπήρχε μία ψύχρα μεταξύ τους και να σου πω γιατί. Είχε κανονιστεί να γίνει μία συνέντευξη που όλοι είδαμε το πρωί μέσα από το Μέγκα στην Άννα TV στο καμαρίνι της. Η συνέντευξη αυτή ήταν να την κάνει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μαζί με την Κατερίνα την καινούριου. Ναι. Και γιατί να την κάνουν οι δυο? Τελικά όμως υπήρχε ένα τηλεφώνημα από το Μέγκα από ανθρώπους που στείνουν και επιμελούνται την εκπομπή και τους είπανε. Έλενα Κατραβά, ας πούμε, πες τα δίκτυα. Όλες εννοούμε να παραλείπονται. Να το λέμε να τα λοιπόν, η Έλενα Κατραβά και είπε ότι τη συνέντευξη αυτή θα την κάνετε και οι πέντε. Και έτσι αναγκάστηκαν και πήγαν και οι πέντε. Αυτό δεν πρέπει να πολύ άρεσε πάρα πολύ στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, γιατί είδαμε ότι το πάνω χέρι συνέντευξη το είχε η Δούξα και ο Νίκος, ο Παπαδάκης. Αγωνία! Δηλαδή να έχει την αγωνία να βγει στην τηλεόραση, να έχει την αγωνία να συναγωνιστεί στον δίπλα σου. Μια συνέντευξη με πέντε ανθρώπους δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όσο και να θες να είσαι δημοκρατικός, πες μου την ερώτησή σου, παιδί μου, τι είναι, να μιλήσει και η Μαρία, να μιλήσει και η Κατερίνα. Ναι, όχι. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις μια εκβαθέων ερώτηση που να σε πάει παραπέρα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάντως βγαίνοντας από το Αθηνών Αρένα, η Ζέτα Μακρυπούλη έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους και ακούσε τι είπε για την αναμίξη. Α, έλα. Θέλω να μας πεις πριν μπεις να δεις, τι είναι αυτό που περιμένεις από την Άννα. Από την Άννα περιμένω πάντα τα καλύτερα. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι υπέροχο το σοου που έχει ετοιμάσει. Και ανυπομονώ να το δω. Έχω ακούσει τα καλύτερα και θέλω να τη δω. Υπάρχει αγαπημένο τραγούδι που το αφιερώνεις στη Ζέτα, στον εαυτό σου και θα σε ανεβάσει? Τώρα δεν έχω κάποιο που θα αφιερώσω σε μένα, αλλά ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ από τον τελευταίο της δίσκο είναι η Αλήτη σαν ψυχή. Κάτι τελευταίο. Φέτος έχεις επιλέξει να κάνεις επιλεκτικά πράγματα. Είναι επιλογή σου περισσότερο να ξεκουραστείς ή δεν σου άρεσαν οι προτάσεις που έγιναν, τηλεόραση? Ήταν λίγο επιλογή μου να ξεκουραστώ και να δω λίγο τι γίνεται, γιατί φέτος τα πράγματα είναι και λίγο περίεργα. Από εκεί και πέρα σε κάποιες άλλες προτάσεις που είχα δεν τα βρήκαμε και δεν εννοώ οικονομικά. Και μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά που έκανα, γιατί μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω και μία ξένης παραγωγής ταινία. Η οποία θα βγει νομίζω τις γιορτές. Κάπου εκεί, το Πάσχα, όχι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, κοιτάξτε κυρίες και κύριοι, βλέπετε αυτό το πλάνο, διότι... Αυτό δεν μ' αρέσει πολύ. Θα μπει μέσα. Εκεί μέσα θα μπει η Μαρία και θα την κόψουμε στα δύο. Θέλεις. Θέλω να σας πω κάτι. Να μιλήσω πρώτα με τον μάγο να μου πει πώς το κάνει, αν είναι ανέμακτο. Όχι, αν είναι καλύτερα να μην ξέρει. Είναι καλύτερα να μου υπογράψει ένα χαρτί. Ποιος είναι? Τι είναι τώρα? Ποιος ήρθε? Την εκκλησιά. Α, το κουδούνι είναι! Σηκωθείτε! Πάγωσα! Μου τελείωσε! Αχ, Παναγία μου! Γιατί τη Μαρία σήμερα την έχουμε, θα την περιποιηθούμε. Πώς θα την κόψουμε στα δύο? Όχι, θα φάει πρώτα μια τάρτα να και μετά. Για να τη δω την τάρτα. Να μην χωράει στο κουτί. Άνοιξε έτσι να περάσει, παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα, Λεβέντη μου, έλα, γόρι μου, μέσα ή έξω? Έξω, έξω. Καλώς. Καλώς το να. Αυτή είναι η τάρτα. Έλα πιο εδώ να τη δείξω στο Σωτήρι. Καλώς όρισε, Νίκο. Λοιπόν, κοιτάξτε τι θα κοιτάξτε τι έχω, Σωτηράκι μου είναι. Με σπανάκι, όχι βρες το πρόσωπο, με σπανάκι, με μπέικον, με λιαστή ντομάτα και τυρί. Δεν έχει καθόλου τυρί. Δεν έχει τυρί. Έχει τυράκι. Τυρί, πολύ ωραίο τυρί. Τέλεια. Είναι εύκολη, έτσι. Αυτή θα μας φτιάξει, να περιμένετε εδώ, γιατί είναι εξαιρετική τάρτα και θα μας την κάνει ο Νίκος. Πριν μας φτιάξουμε, να σου πω κάτι που έχει σχέση με μαγειρική. Όπως? Τον έκανα το ποτρίνι, το ξέρεις. Λοιπόν, είχε πάει στη Σύρο χτες. Για να... Σκοτωθήκανε. Αν σκοτωθήκανε, υποχρέωσε μια οικογένεια σχεδόν να διαλυθεί και πρώτη φορά είδαμε, καλά σκληρό reality, το γιο να χτυπάει τον μπαμπά του. Ας το καλό. Πάμε να δούμε, να δεις τι έγινε χθες το βράδυ. Πάμε να δούμε, να πάρουμε και μαγειροπύρνο, πάμε. Πάμε να φάμε. Δεκαετία 80 θυμίζει. Μπορεί να κάνει και για άλμπουμ για φωτογραφίες, όπως βλέπετε. Δεν βάζω τις πατάτες έτσι, τις ξύνω τις πατάτες, το ξέρεις πολύ έτσι, καλά. Άσεις έτσι, δεν θέλω ξύσιμο εγώ. Okay, εγώ θα πω ότι όλα εσύ τα έφτιαξες. Είναι λαπάς, άνοστο, δεν έχει γεύση, πολύ κακό πιάτο. Πάμε στο λουκάνικο που κατά πρώτα δεν είναι χωριάτικο, αλλά δεν βλέπω τι σχέση έχει ένα λουκάνικο σαν αυτό. Σε ιταλική κουζίνα, θα μπορούσε να το φας σε ένα βουνό με φασολάδα το χειμώνα. Σκληρό, αλμυρό, κακοψημένο. Μοιάζει με τα σκύλου. Η πίτσα φαίνεται βέβαια και από την όψη της. Πίτσα πορτσίνι λέει. Πορτσίνι είναι μανιτάρια, άγρια. Είναι σόλα. Καμία σχέση με την ιταλική πίτσα. Άθλια, πραγματικά. Στην κουζίνα θα πάρω την πίτσα γιατί θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη. 25 χρόνια ο κόσμος τρώει αυτή την εξαίσια πίτσα.
Άρα είστε ευχαριστημένα από αυτή την πίτσα. Ναι, όμως δεν τρώω πορτσίνι που γράφουμε. Εδώ δεν υπάρχουν πορτσίνι. Αυτό θέλω να σου δώσω να καταλάβεις. Τι εννοείς εσύ πορτσίνι? Τα μανιτάρια, τα πορτσίνι. Μανιτάρια αυτά είναι πορτσίνι. Όχι, αυτά είναι φρέσκα. Άλλα μανιτάρια. Τι μανιτάρια είναι αυτά? Σαμπινιόν δε Παρί. Αυτά είναι. Ναι. Θέλει αλυσοπρίωνο για να πρέπει. Βρε παιδί μου και αλυσοπρίωνο, τα δοντάκια σου μπορεί να μην μασάνε και εσύ να τρως φρουτόκραμες. Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Έχει, έχει για όλα. Και θα σου πω τα αστέρια αυτά που έχεις, με συγχωρείς να τα βάλεις στην όπισθεν. Εγώ θα τα βάλω στην όπισθεν. Μέχρι τώρα τα έχεις βάλει εσύ στην όπισθεν. Εντάξει, το δέχομαι. Αυτό, ποιος τα έγραψε αυτά? Δεν τα έγραψε κανένα, ρε μάνα, τι με κάνετε. Κάτω είναι. Έλα, μην μιλάς έτσι. Εσύ τα έχεις. Εντάξει, καλά είναι. Έλα. Εσύ τα έχεις γράψει ρωτώ. Φύγε από εδώ, φύγε. Εντάξει, τα έχεις γράψει ρωτώ. Λοιπόν, έλα, φύγε. Όχι, σου ρωτώ. Έλα, ρε, μισθώ. Δεν σε ρωτώ, εσύ τα έχεις. Πρέπει, λιγάκι. Δεν προχωρώ από εδώ πέρα. Δημήτρη, κόψε το, Την πίτσα την έχουμε πάει αυτή. Και απλά έκανε την ίδια πίτσα. Θα ακούνε και γελάνε εξού. Γεια σα, γι' αυτό γελάνε. Δεν ξέρω, γιατί το καταλαβαίνεις. Αφού τη λέω για τις 6. Κάθε χαρτάκι με παραγγελία. Άλλο σε λέω, καταλαβαίνεις. Αλλά αυτή η παραγγελία είναι του μπαμπά. Τα βάζουμε του φόρα, τα ποτήρια. Αυτό σε καταλαβαίνω και δεν το παραδέχεται. Με βλέπει εγωιστή, όταν σου λέω εγωιστή, εγωιστή. Τι να τσιμπήσω. Από τον Πουλίδη Σιμούρη, γιατί πολύ μου μίλησε τώρα τελευταία. Ναι, ναι, ναι. Αντερεχάμενο κορμό. Λοιπόν, σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Εσύ τι με τη εσύ γιατί μου τη βλέπει συνέχεια. Τι σου τη βλέπω, σε τι πράγμα. Δημήτρη, ρέμισε σε παρακαλώ. Έχει πλάκα μεγάλη, ρε. Πώ μιλά. Εγώ νομίζω πρέπει. Ο γραμμένος ακούμε, είμαστε. Μιλά και εσύ πιο ωραία σου λέω. Ένα συγγραμμένο. Πάντε ένα συγγραμμα από εδώ πέρα. Πώς ανεχόμαστε και άπηδες είναι η μάνα σου. Δημητρή. Άντε πάνε να έχεις τη γκ***κα στον καραγκιόζης. Όπω παιδιά, δεν θέλω. Όταν λες σκληρό reality, σκληρό reality. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην κουζίνα. Εμείς δεν θα τσακωθούμε, Νίκο. Όχι, όχι, όχι. Εμείς εδώ ήρεμα. Δεν θα τσακωθούμε. Εμείς θα φτιάξουμε αυτή την υπέροχη τάρτα με σπανάκι, λιαστή ντομάτα, τυράκια, μπέικον. Κατάλαβες. Δεν μπορείς να τη δείξεις, μάνα μου, δεν μπορείς να. Λοιπόν, να πάω να κάνω ένα διαγωνισμό όμως. Κάνε το διαγωνισμό μέχρι να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, κυρίες και κύριοι, και να απαντήσετε σωστά, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Ποιανού συγκροτήματος τραγουδιστής είναι αυτός που βρίσκεται ακριβώς δίπλα μου. Και το κάνω αυτό γιατί με κοροϊδεύει η Μαρία, γι' αυτό το κάνω. Ποιου συγκροτήματος τραγουδιστής φωτογραφίζεται εδώ? 1. Pet Shop Boys, 2. Eurythmics, 3. Take That. Κερδίζετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δυνατήρωσης με το σύστημα λιπογλυπτικής σώματος, εάν πάρετε τηλέφωνο στο 90 11 51 52 00, ή στείλετε SMS γράφοντας star και ενώ όνομα τεπώνυμο 1, 2 ή 3 στο 54 9 91. Είναι πάρα πολύ εύκολο, το συγκρότημα έρχεται στην Ελλάδα, θα έρθει Αθήνα, Θεσσαλονίκη, θα πάμε να τους δούμε κτλ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να μάθουμε να κάνουμε αυτή την τάρτα που είναι πολύ εύκολη. Ναι, πολύ εύκολη. Για να κάνεις... Ξεκινάμε με τη γέμιση. Θα ρίξουμε υλικά. Bacon. Πες μου υλικά. Μπέικον. Λιαστή ντομάτα, σπανάκι, κρεμμύδι, σκόρδο. Λοιπόν, μπέικον. Σπανάκι, κρεμμύδι, κρεμμύδι, ναι. Σκόρδο, λιαστή ντομάτα. Αυτά για τη γέμιση. Ναι. Τα και... σοτάρουμε. Δεν βάζεις βούτυρο. Όχι, δηλαδή, γιατί επειδή έχει τον μπέικον. Θα βγάλει τον μπέικον. Ωραία. Πάμε. Εγώ ρίχνω εδώ για να τα τσιγαρίζω. Και για τη βάση τη ζύμη έχουμε βούτυρο, αλεύρι, λίγο αλάτι και λίγο νερό μετά. Ξεκινάμε... Και το δουλεύεις. Ωραία. Δούλεψε το, λοιπόν, κάνε τη ζύμη λίγο, σου, ναι. Θα πάμε σε διαφημίσεις και μόλις γυρίσουμε θα έχουμε κάνει σχεδόν τη ζύμη μας. Ναι, ναι, ναι. Θα ανοίξουμε το φύλλο και θα το γεμίσουμε. Και θα κόψουμε και ένα κομματάκι να το δοκιμάσουμε. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και θα σας πω τι έχω κάνει εδώ σε αυτήν εδώ την υπέροχη κατσαρόλα. Έχω βάλει μπέικον χωρίς λάδι καθόλου. Έτσι, και λίγο με το λίπος του έχει αρχίσει και τσιγαρίζεται. Και τσιγαρίζει όλα τα υπόλοιπα. Βάζω το κρεμμύδι το φρέσκο, λίγο σκορδάκι, βάζω και την ντομάτα τη λιαστή και στο τέλος ρίχνω το σπανάκι, το οποίο παιδιά δεν φτουράει. Μάζεψε πάρα πολύ το σπανάκι. Έτσι μάζεψε. Φρέσκο αφού σπανάκι. Αφού βάζει παιδί μου στη σπανακόπιτα, μια ώρα κάνει τόσο και δεν βγαίνει. Τίποτα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε κάνει και τη ζύμη μας με νεράκι. Η ζύμη μας είναι αλεύρι. Όχι, βούτυρο. Βούτυρο αλεύρι. Λίγο αλάτι και λίγο νερό. Mm-hmm. Γίνεται έτσι, το ανακατεύουμε, είναι πολύ γρήγορο, γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά πρέπει να την αφήσουμε να ξεκουραστεί γύρω στο 40 λεπτά. 40 λεπτά, ναι, ναι, ναι. Αν την έχω στο ψυγείο μια μέρα, την επόμενη μου κάνει. Άνετα, άνετα. Και στην κατάψυξη μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 2-3 μέρες. Και μετά πώς την ξεπαγώνω, μόνη της, όχι στο ψυγείο. Όχι, 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 όχι. Την αφήνουμε στο ψυγείο και μόνη της. Ωραία. Μια χαρά. Και απλώνουμε τώρα το ζυμάρι μας. Θα κάνουμε το φύλλο, ναι. Έχω φέρει εγώ έτοιμη από το σπίτι, ξεκουρασμένη ζύμη. Ξέρεις κάτι. Καμιά φορά στις τάρτες το παίρνω και με τα δάχτυλα το απλώνω. Ναι.
Εντάξει, απλά εγώ το θέλω να το βγάζω λεπτό. Να μην κάνει χοντρές γωνίες, δηλαδή μην κάνει χοντρά τέτοια. Έχεις δίκιο. Πώς θα το κάνουμε, το δίκιο, δίκιο. Δεν μπορώ να πω. Και το απλώνεις σε μία επιφάνεια, φαντάζομαι, ναι. Με λίγο λευράκι. Λίγο λευράκι να μην κολλάει από κάτω το φύλλο. Είναι πολύ ωραία. Να σου πω, αλάτια και τέτοια δεν βάζουμε έτσι. Όχι, βάζουμε, βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού για μία δόση τάρτα. Δηλαδή που είναι 125 βούτυρο και 250 αλεύρι μαλακό. Στη ζύμη σου. Ναι, στη ζύμη. Αλλά στη γέμιση δεν βάζω γιατί έχουμε το μπέικον. Εντάξει, λίγο. Το μπέικον είναι γλυκό, δεν είναι αλμυρό. Ναι. Mm. Όχι, έχει αλάτι το μπέικον. Και έχει η ντομάτα ελιαστή. Αν βάλει ντομάτα ελιαστή στο φαγητό, μην την πατήσει και βάλει αλάτι. Μετά τρελαίνεσαι. Αλήθεια, φίλη μου. Λύσα, φίλε μου. Άσε, φίλη μου, αλήθεια. Εγώ που με μαγείρισα, σπουδαία, με ξέρει. Σήμερα θα την ταΐσω το κορίτσι μετά στο σπίτι. Το φιλάω και είναι έτοιμο. Ναι, δώσε και. Α, δεν το βουτυρώνει. Είναι ήδη βουτυρωμένη. Α, το έχεις. Είναι βουτυρωμένη λοιπόν η φόρμα τάρτα. Έλα, θα σε βοηθήσω εγώ. Πάρτε με το στο κέντρο. Το απλώνουμε έτσι μέσα. Μάλιστα. Και το φέρνεις έτσι. Έτσι, λίγο στις γωνίες. Μπράβο, 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 παιδί μου. Τα μπράβο. Κόβουμε. Τα κόβουμε αυτό, ό,τι περισσεύει. Τα κεράκια. Πάνε εύκολα. Και δεν μου λες, αυτή είναι η γέμιση που έχεις φέρει από έτοιμη. Τη γέμιση πειράζει άμα τη βάλεις ζεστή, χαλάει κάτι. Όχι. 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 Απλά θέλει λίγο να τρυπήσουμε λίγο το φύλλο. Εδώ. Για να μην φουσκώσει. Και για μένα είναι καλύτερα να το ψήσουμε πριν βάλουμε τη γέμιση. Γύρω στα 5 λεπτά, για να γίνει πιο crispy. Α, μάλιστα. Βάζω το λοιπόν στο φούρνο μας, τον οποίο έχουμε ζεστάνει στους 170. 170 βαθμούς. Δεν θέλει πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Λοιπόν, γεμίζουμε τώρα. Παίρνουμε λοιπόν τη γέμιση που έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, κάνω μια ανακεφαλαίωση στη γέμιση. Έχουμε ψιλοκόψει το μπέικον, έχουμε ψιλοκόψει ντομάτα ελιαστή, ψιλοκομμένο το κρεμμυδάκι μας και τα φύλλα από το σπανάκι. Λίγο σκορδάκι. Λίγο σκορδάκι. Ρίχνουμε πρώτα το μπέικον, μετά το κρεμμυδάκι, μετά το σκόρδο και τελευταίο το σπανάκι. Θα βάλω λίγο ακόμα από την γέμιση. Για να μην... Και στο φύλλο που έχουμε ετοιμάσει, που είναι πολύ απλό και γίνεται με αλεύρι και με βούτυρο, συμπληρώνουμε λίγο νεράκι και αλατάκι, το αφήνουμε μετά τη ζύμη μας να ξεκουραστεί για 40 περίπου λεπτά στο ψυγείο. Ναι. Την απλώνουμε, τη βάζουμε σε αυτό το ταψάκι για τάρτες. Και εδώ έχουμε χτυπήσει κρέμα γάλακτος, αυγά και τυριά. Πόσα αυγά. Τελειώνεται γιατί έχω στο πιάτο αυγά σε 300, και... σε 300 ml κρέμα. Ό,τι τυριά έχω. Ό,τι τυριά έχετε. Ναι. Κίτρινα τυριά. Κίτρινα, λευκά. Ό,τι τυρί έχω. Λοιπόν, και το βάζω και το ψήνω στους φόρους. Στους 170 για 45 με 50 λεπτά. Και φέρε το αποτέλεσμα. Και περίμενε να δω το αποτέλεσμα. Και το ολόκληρο. Μην το κάνεις αυτό, μαράκι μου, μη. Εδώ η μέρα χάκι τα χάσε. Μην τα πάρουμε εμείς. Μην τα βρεις και τα πάρεις. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και ελαφριά. Ελαφριά, αυτό ήθελα να πω. Είναι ελαφριά, ναι. Παρόλο το μπέικον και αυτά. Λοιπόν, αυτή είναι η τάρτα μας. Έχω να κεράσω εδώ όλα τα παιδιά. Είναι τέλεια. Πάνω μου άμα πεις πάρα πολύ, γιατί εγώ δεν δίνω μπουκιά. Ζούτε στα παιδιά μου. Ταρτούλα, ωραία, με σπανάκι, μπέικον και κρεμμυδάκια. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρυσάβη τα γεράκια σου, αγόρι μου, μπράβο. Λοιπόν, Παναγιώτη. Λοιπόν, γιατί ήρθα εδώ πέρα, επειδή βλέπω τη Μαρία συνέχεια που τρώει και αυτή την εβδομάδα ήταν πάρα πολύ προσεκτική. Αφού δεν είχαμε φάει. Ακριβώς. Λοιπόν, αν όμως φας πάρα πολύ, έχουμε βρει ένα μηχάνημα το οποίο υπάρχει προς το παρόν στην Ιαπωνία. Ναι. Το οποίο αν ανέβεις πάνω, κάνεις κάτι κοιλιακούς, κάτι ραχαίους, κάτι γλουκαίους τρομερούς και καύσεις. Λοιπόν, θέλω να πάω να το δούμε. Να το δούμε και αμέσως μετά, θα κόψω τη Μαρία στα δύο. Αν έχετε βαρεθεί τα παραδοσιακά μηχανήματα γυμναστικής, η λύση έρχεται από την Ασία. Και αν σας αρέσει η γυμναστική να συνδυάζεται με τη διασκέδαση, ακόμα καλύτερα. Θα γυμνάσετε τους μυς που πρέπει, χώρια που θα νιώσετε ότι βρίσκεστε στο καλύτερο ροντέο του Τέξας. Και για τους προχωρημένους, με το πάτημα ενός κουμπιού, θα γίνετε κανονικοί καβαλάριδες. Μηχανές θα σας κάνει. Όσο για τις γυναίκες, σε λίγες μέρες θα γίνετε ανώτερες στην υπασία από την Αθηνά Ωνάση και πιο σεξι από την Τζέσικα Σίμψον στους Ντιούκς. Με το μηχάνημα Dedenne μπορείτε να γυμναστείτε στο σπίτι, στο γραφείο, στην εκδρομή. Άντε με το καλό να έρθει και στην Ελλάδα. Παιδιά,
δεν το πιστεύω. Μην τρως κούκλα μου. Γιατί δεν έχω μετά σε αυτό και η γαϊδαρά κοντέ ή το χάσα. Παιδί, αυτό το μηχάνημα δεν παίζεται. Ωραίο είναι. Το πάρουμε από την Ιαπωνία. Λοιπόν. Να φάω πρώτα και να με κόψουν μετά στα δύο. Λοιπόν, να τη δώσουμε μια χάρη. Τι χάρη. Να μην την κόψουμε. Όχι, ρε παιδιά, μην κόψουμε. Το λόγο είναι λόγο. Ε, παιδιά, εγώ δεν έδωσα λόγο. Εσείς δώσατε λόγο ότι θα με κόψετε. Βασίλη μου. Με ντομάτα. Λοιπόν, περίμενε. Άφησε το πιάτο, δεν θα στο πάρει κανένα. Να το διαπραγματευτούμε, έτσι. Γιατί εγώ έχω και ένα συμβόλαιο. Άμα πάω ατύχημα, γιατί να εκτεθεί ένα ολόκληρο κανάλι και έχουμε να κρεμαστεί. Όχι, oh. Μην ανησυχείς. Σε έχω ασφαλίσει. Σε έχω ασφαλίσει. Δεν με φοβάσαι καθόλου. Λοιπόν, μην έχεις το άγχος όμως τώρα, έτσι. Δεν πάω εκεί τώρα να δω τι θα μου κάνει ο Βασίλης. Περίμενε. Να κάτσω να φάω. Κάτσε λιγάκι. Φάει. Λοιπόν, να σας πω, Παναγιώτη. Έλα, πες. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος μάλλον είναι πολύ φανατικός του Michael Jackson και πολύ γυμνασμένος. Διότι έχει πάρει αυτό το στήλο που κάνουμε. Το pole dance. Το pole dance και κάνει το moonwalking ανάποδα στον αέρα. Είναι τρίκ. Δηλαδή. Λοιπόν, ή έχει πολύ γυμνασμένους κοιλιακούς. Όπως εγώ. Ακριβώς όπως ο Φώτης και η Μαρία. Επειδή κάνατε αυτό το μηχάνημα που είδαμε πριν. Ναι. Αλλά έχω μια εντύπωση πως αν προσέξετε πολύ 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 προσεκτικά, πρέπει να υπάρχει κάποιο τρίκ στην εικόνα. Το έχει γυρίσει. Ίσως να είναι γυρισμένο κάπως. Ή αυτό. Και τι γύρισε το δωμάτιο τα ανάποδα. Είναι σαν να πατάει στον τοίχο όμως. Όχι, παιδιά, ρε παιδιά, δεν γίνεται, αφού το ταβάνι είναι απάνω. Έχει γυρίσει την κάμερα ανάποδα. Και αυτός περπατάει κανονικά. Ναι, ή αυτό, ναι, ναι, ναι. Πώς. Δεν έχετε μυαλό. Δηλαδή να είναι στην ευθεία του, να μην ανεβαίνει πάνω και απλά να έχει γυρίσει την κάμερα ανάποδα. Να στο κάνω μια στιγμή πανεύκολο. Και λοιπόν, την κάμερα να γυρίσει ανάποδα. Το δωμάτιο πώς γυρίζει ανάποδα, Βρυγιάννη. Όπως το βίντεο κλιπ του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ναι, μπορεί να είναι green box. Μήπως είναι green box, ακριβώς. Πάπα. Ωραίος όμως, πολύ εντυπωσιακό. Ναι, είναι. Μάλιστα. Μπράβο, Παναγιώτη μου. Το πολύ με κόψετε άλλα νέα, έχω να κερδίσω λίγο χρόνο. Όχι, να μην κερδίσεις χρόνο, γιατί εγώ ξέρεις τι έπαθα. Πήγα να κάνω κι εγώ το δελτίο διέλυσμα όπως κάθε εβδομάδα Μαρία μου και πήραν τηλέφωνο κάποιοι και ειδοποίησαν ότι υπάρχει βόμβα. Εδώ σε εμάς. Ναι, στο green box μέσα που το έκανα που λέγαμε πριν. Έλα. Έχω αντίζυγο, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν υπάρχει μυαλό μου πουθενά. Θέλω να δείτε πραγματικά τα στιγμιότυπα. Με λίγες μουτζούρες, αλλά τα κατάφερα. Ανατριχιαστικό, η αφλούλα της σαμποτάρει. Επειδή ο καιρός έχει γυρίσματα και η ατμόσφαιρα αυτή την εβδομάδα μύριζε μπαρούτι, είπα να ρίξω μια ματιά στο χάρτη, όχι με τα συστήματα, αλλά με την ελληνική showbiz. Γιατί αν πιστέψω όσα διάβασα στα περιοδικά και στο διαδίκτυο, πρέπει να εκδοθεί δελτίο θυέλης. Ανεμοθύελα ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη, λίγο έξω από τα Λαδάδικα, όταν από ένα χτύπημα της μοίρας έτυχε να συναντηθούν η Μάρο Λίτρα με τον Κώστα Καραφώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώην εραστές του Ονείρου έτυχε να μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο και έπεσαν μούρι με μούρι στο λόμπι. Τόσο η Μάρο όσο και ο Καραφώτης γύρισαν επιδεικτικά τα πρόσωπά τους για να μην βλέπουν ο ένας τον άλλο και το ίδιο βράδυ ζήτησαν να κάνουν check-out. Την επόμενη φορά πάντως, παιδιά μου, αντί να φύγετε σαν τους κλέφτες από το ξενοδοχείο, να φροντίσετε να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα σύνεργα. Καπαρντίνα, καπέλο, ένα καλσόν στη μούρη, ώστε κι αν ακόμα έχετε κανένα κακό συναπάντημα, να περάσετε απαρατήρητοι. Συνευχές και ακευχές, γιατί αυτά τα δύο πάνε πακέτο, επικρατούν στη ζωή της Μαριάντας. Γιατί ένας θαυμαστής της έκανε τη ζωή κόλαση με τα καμώματά του. Δεν έφτανε που την έρενε με λουλούδια και της έστρανε στο καμαρίνι μπιλιετάκια, όταν η Μαριάντα ανέβηκε στην πίστα, ανέβηκε κι αυτός και τη ζήτησε να βγάλει το παπούτσι της. Εν συνεχεία, πήρε τη γόβα, τη γέμισε σαμπάνια και άρχισε να πίνει από μέσα. Ναι, κύρα Μαριάντα, εσείς. Ο Μαστρογιάννης είμαι, από το Τακούνι Εξπρές. Αυτή η γόβα που μου φέρατε και έχει ξεχυλώσει στο κουτουπιέ, δεν φτιάχνεται με τίποτα. Ναι, το ξέρω ότι δεν έχετε άλλο ζευγάρι να βάλετε, αλλά τι να σας κάνω εγώ που δεν επισκευάζετε. Τι θα πει τώρα πώς θα βγείτε στην πίστα και τι με νοιάζει εμένα. Ο Μιχλώδες είναι το τοπίο στις σχέσεις του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Δέσποινας Ολυμπίου, γιατί εκεί που ξέραμε ότι έχουν χωρίσει, τα πρωτοσέλιδα τους στέλνουν και πάλι μαζί. Μάλιστα, όπως διαβάζω σε γνωστό περιοδικό, το ζευγάρι αποφάσισε να δώσει δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του και ο Χατζηγιάννης την πήρε στην αγκαλιά του και της χάρισε μία μεζονέτα. Συγγνώμη κιόλας, Μιχάλη μου, αλλά προτού πάτε στο συμβολιογράφο για τη μεταβίβαση, κάντε πρώτα το τεστ.
Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά. Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά. Μ' αγαπά. Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά. Βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν στο Next Top Model μεταξύ των μελών της Κρητικής Επιτροπής, με αποτέλεσμα ο φωτογράφος Χάρης Χριστόπουλος να αστράψει και να βροντίξει εναντίον της Βίκης Καγιά και του Χριστόφορου Κοτέντου, που γελούσαν όταν μιλούσε. Ο Χριστόπουλος θεώρησε αγένεια από μέρους των συναδέλφων του να έχουν αυτή τη συμπεριφορά και υψώνοντας τον τόνο της φωνής του, τους είπε: Συγγνώμη, πρέπει να ντρέπεστε. Αυτό είναι μεγάλη προσβολή για μένα. Τι λες, βρε Χάρη μου τώρα. Αυτό είναι πολύ καλά. Είσαι πέρα από αυτό. Αλλά... Μα δεν με αφήνεις να την πω την γνώμη μου. Με ειρωνεύεσαι. Με άσχημο τρόπο. Αυτό κάνεις τώρα. Και με ειρωνεύεστε και οι τρεις. Λοιπόν. Εγώ πάντως, κύριε Χριστόπουλέ μου, αν ήμουν στη θέση σας, θα τους έβαζα να γράψουν τιμωρία 100 φορές. Όταν μιλάω, δεν θα γελάτε. Αλλά αν θέλετε να επικοινωνείτε άμεσα, προτείνω στο επόμενο Next Top Model να τους πάρετε τηλέφωνο και να τους πείτε. Παρακαλώ πολύ, εκενώστε το κτίριο, γιατί έχει τοποθετηθεί βόμβα. Μέσα από το στόμα μου το πήρατε. Ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης. Και επειδή, αν δεν φύγω αμέσως τώρα, θα με συλλάβουν για τρομοκρατική ενέργεια, θα μου επιτρέψετε να την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια, αλλά θα επιστρέψω, γιατί ο καιρός έχει γυρίσματα συνεχώς. Τραβάς. Λοιπόν, θέλω να σας πω πριν κόψουμε τη Μαρία στα δύο ότι εάν θέλετε, οποιοδήποτε θέλει να πάει να συμμετάσχει στην καινούργια ταινία του Μενέλαου Καραμαγκιόλη, να πάει να χορέψει με Κωνσταντίνο Β' σε ένα πολύ μεγάλο κλαμπ που θα δείξουν και μπαλέτα και θα γίνεται σκοτωμός, μπορείτε πολύ απλά να στείλετε το τηλέφωνό σας στο eliza@prologos.gr. Και είναι το γύρισμα την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Τι ώρα? Κεντρικά, νομίζω μεσημεριές. Στείλτε το μήνυμα, το τηλέφωνο σας στο mail αυτό και από εκεί και πέρα θα μπορείτε να συμμετάσχετε στην καινούργια ταινία του Μενέλαου Καραμαγκιόλη. Λοιπόν, το κορίτσι μου, το κορίτσι αυτό. Γιατί εσεί θα πάτε να χορεύετε στο Καραμαγκιόλη την ταινία με τον Κωνσταντίνο Β' και εγώ θα έχω μικρή κομμάτια. Πάμε να ρωτήσουμε το μάγο μας. Έλα. Δεν είναι, δεν φοβάσαι. Μα θα γίνω κομμάτια. Κύριε, μπορείτε να γελάτε να την πάρετε. Αλλά Βασίλη μου. Μα Βασίλη, δεν χωράω. Παίρνει λίγο μέσα, παιδί μου, εδώ. Δοκίμασε εδώ λίγο. Δεν χάνει τίποτα. Δεν στο από κοντά, αλήθεια. Κινδυνεύει. Δεν στο από κοντά. Θα κινδυνεύσει. Τι λες, παιδί μου, θα πω εγώ εδώ και θα με κάνει δύο κομμάτια. Πέρα, παιδί μου, μέσα. Δες το καλά-καλά. Μπαμ! Δεν χωράω, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν χωράω, μάνα μου. Με έχεις δει πόσο γυναικάρα λοιπόν, είμαι. Χάνεις, σου λέω. Χάνεις. Όχι, εντάξει, βρείτε άλλη, παιδιά. Άστινα. Βρείτε μια κοπέλα. Τι γίνεσαι, καλά. Καλά. Μπράβο. Καλησπέρα. Τώρα να σου πω που ήρθες και πάλι. Καλώς ήρθες, λοιπόν, πραγματικά. Αλλά πολύ. Δεν θέλω. Εγώ είπα εντάξει, αλλά μετά το ξανασκέφτηκα, Βασίλη μου. Δεν σωστό, ε. Καλύτερα. Λοιπόν, μία συνεργατιδά σου. Τι συνεργατιδά σου φέρει. Ό,τι καλύτερο. Μπράβο. Λοιπόν, ό,τι καλύτερο. Θα την υποδεχτούμε. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ, λοιπόν, πάρα πολύ. Έλα. Έτσι, μπράβο. Okay. Λοιπόν. Όχι, δεν σα. Και αυτή δεν φοβάται. Όχι, τώρα, δεν φοβάται. Εμείς να καθίσουμε εδώ να παρακολουθούμε. Όπου θέλετε, παιδιά. Έτοιμοι.
θέλω. Τι θε? Φωτιά, φωτιά. Θα την κάψει κιόλα. Να την κάψει. Γιατί ρε παιδιά. Και θα το κάνατε σε μένα αυτό το πράγμα. Τώρα είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευτυχώς που δεν μπήκες μέσα, Μαρία μου. Και της έδωσε τα κρατάκια τη Δάδα. Θα την επαναφέρουμε τώρα ή... Θα τη δούμε να βγαίνει. Οκ, ευχαριστώ. Όχι, παιδί μου, πάλι την κράω. Παιδιά, κοιτάξτε. Έτσι, μπράβο. Παιδιά, δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι. Ευχαριστώ. Μπράβο! Παιδιά, σόκια να δεις. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Λοιπόν, συγχαρητήρια και στους δύο, παιδιά. Συγχαρητήρια, να είστε καλά. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, είσαι καλά, μόνο σε κοίτα, έχουμε μείνει όλοι άλλα. Λοιπόν, να σας πω. Δεν το έκανα εγώ, Παναγία μου. Θα το κάνει μετά το break. Αφού τώρα που το έμαθε, εύκολο είναι. Μετά το break έχω να σου πω, παντρεύεται γνωστή παρουσιάστρια, έχει ορίσει ημερομηνίες γάμου. Και πες χάρη, πες, εσύ που ξέρεις τα υπόλοιπα, πες. Έχουμε πολλές λεπτομέρειες, αλλά έχω να σου πω κάτι άλλο. Τι? Εντάξει. Για έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή, ναι. Ο οποίος με την καριέρα που κάνει, τη δεύτερη καριέρα, ναι. Ποιος είναι αυτός που διεκδικεί ποσοστό από την καριέρα του? Ποιος είναι, πουλάκι μου, πες μας ποιος είναι. Καταρχάς, μιλάμε για τον Μάικ Τζάκσον. Ωραία. Α, αφού του πέθανε, ναι, βέβαια, κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα. Με το This Is It τώρα, σωστά. Με το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, αυτό το ντοκιμαντέρ πήρε μία παράταση στην προβολή του. Όλοι ξέραμε για 14 μέρες το προβληθεί. Άλλη μία εβδομάδα. Και βγαίνει τώρα ο πατέρας του, Μάικ Τζάκσον, και διεκδικεί ποσοστό και δικαιώματα από τα έσοδα της ταινίας. Που δεν υπήρχε από την αρχή συμφωνία για την τώρα οικογένεια να πάρει θέλω. Κάποια χρήματα. Πραγματικά. Γιατί υπήρχε μία συγκεκριμένη αυτός εταιρεία. Ο πατέρας από την πρώτη μέρα που το γέννησε το παιδί του μέχρι τώρα, δεν σταματάει να το έχει μεταλλεύει. Και ενημερώθηκε με επίσημα ποσοστά από το αμερικάνικο box office ότι έχουν ξεπεραστεί, υπάρχουν πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια έσοδα από την ταινία του Mike Jackson. Και έτσι έχει πάει στα δικαστήρια και ζητάει και ο ίδιος το 10%. Το 10% καλά το γερολαμπάς είναι. Μα τι πράγμα, έφαγε που έφαγε τόσα, έβγαινε και έδινε συνεντεύξεις όλο αυτό το διάστημα. Πώς πέθανε, τι έκανε, με χτύπαγε, το χτύπαγα, πήρε τόσα λεφτά. Γιατί δεν καθόμαστε και κάτσαμε εδώ στη γωνίτσα. Για να κάτσε. Έκαμε ρε, α πάμε σε break και μετά θα πούμε για την παρουσιάστρια. Ναι, 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 πάμε σε διαφημίσεις. Άντε πάμε σε διαφημίσεις και γυρνάμε να πούμε τα υπόλοιπα. Είναι δυνατό. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, και τι έχει μείνει, παιδιά, από γιατί τη Μαρία η σημερινή εκπομπή είναι απίστευτο. Πώς δεν μπήκα να κοπώ, παιδιά. Δεν θα χώραγα, δεν γινόταν. Δεν γινόταν. Δεν θα έβγαινα από εκεί. Μας έχετε αφήσει σε μια γωνία με μια παρουσιάστρια. Ποιος παντρεύεται, ποια παντρεύεται. Το ποια? Ποια? Η Μαριέτα Χρυσαλά. Άντε, μπράβο, βρε. Λοιπόν, καλά, αυτό δεν το ετοίμαζε ένα χρόνο τώρα. Το ετοίμαζε ένα χρόνο, αλλά το θέμα είναι ότι πριν υπάρχει η αγγελία του γάμου, που γίνεται πάντα σε μια εφημερίδα, που θα γίνει την Κυριακή. Η αναγγελία. Ναι, η αναγγελία θα γίνει την Κυριακή. Σε ποια εφημερίδα ξέρεις? Θα γίνει σε εφημερίδα αθλητική. Α, για να μην το πάρω με χαμπάρι. Για να μην το πάρω με χαμπάρι. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να το μαρτυρήσουμε. Λοιπόν, εμείς το είχαμε μάθει από χθες το βράδυ. Επικοινωνήσαμε με τη Μαριέτα Κουσαλά, η οποία μας είπε ότι παντρεύεται τον καλό της, Λεό Πατίτσα. Πατίστα. 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 Ναι, λοιπόν, τον γνωστό εφοπλιστή. Δύο εβδομάδες μετά το Πάσχα, στο Καβούρι,
Η Μαριέτα έχει μπει σε διαδικασία, τα έχει όλα έτοιμα. Μπομπονιέρες... Από τώρα για το Πάσχα. Βέβαια. Ο γάμος είναι μεγάλη προετοιμασία. Μόνο το νηφικό της έχει μείνει, από ποιο σχεδιαστή θα είναι. Εκεί λίγο θα υπάρξει έχει ένα προβληματάκι. Η μάνα της να τις κάνει τις μπομπονιέρες. Και ζαχαροκάλαμα και τα όλα. Αυτά που έκανε και στην εκπομπή. Το θέμα είναι ότι η Μαριέτα παντρεύεται. Το επιβεβαιώνει στην εκπομπή μας που συνομιλήσαμε και λίγο πριν ξεκινήσουμε. Να τη δούμε το καλύτερο. Ξοδευτούμε πάλι δώρα, πράγματα. Δεν μπορώ, πολύ γάμι. Έχω να σας πω ότι βρέθηκε η νικήτρια, η οποία αναγνώρισε ποιος είναι ο άσημος δίπλα στο Φώτη. Λοιπόν, η νικήτρια είναι η Ευγενία Παλτατζίδου και φυσικά μιλάμε για τον Νίλ Τέναντ, όπου είναι ένα από τα δύο μέλη των Pet Shop Boys που θα εμφανιστούν την ερχόμενη Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα και την επόμενη μέρα στη Θεσσαλονίκη. Pet Shop Boys με το Pandemonium, νομίζω, έτσι. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, στις 9 στο Star. Μην το πεις, να το κάνω. Ναι. I see dead people tonight. Στη σενιά. Αίσθηση. Στη σενιά. Έχω να σας πω να περάσετε ένα από... Έλα μέσα, παιδί μου, να καθαρίσεις. Έλα, έρχεται σαν... Έλα μέσα. Αφήστε τον μωρέ, αφήστε τον άνθρωπο. Λοιπόν, σήμερα στις 9 στο Star, η έκτη αίσθηση με τον Bruce Willis. Μια ταινία εξαιρετική, πολύ. Πραγματικά. Να περάσετε ένα καλά. Τέλειο υπέροχο Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Ραντεβού εδώ τη Δευτέρα στις 5 παρατέταρτο. Φιλιά πολλά.